Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Νοεμβρίου και είμαστε εδώ. Δημήτρης Τούμπος, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χρήστος Κόνστας, καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, η ατζέντα είναι πλούσια έτσι κι αλλιώς της επικαιρότητας και έχει πάρα πολλά θέματα και οικονομικά θέματα της καθημερινότητας και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έχουμε μια είδηση πολύ σημαντική, νομίζω εγώ, και δεν έχουμε χρόνια τώρα δεν έχω ξανακούσει. Ακύρωση συνάντησης πρωθυπουργού με ομόλογό του, όταν μάλιστα βρίσκεται στο έδαφος Μεγάλης Βρετανίας. Και μάλιστα και χωρίς δικαιολογία. Χωρίς ούτε καν μια δικαιολογία. Αυτό που λέμε στον τίτλο, λοιπόν. Χωρίς ούτε καν μια πρόφαση, έτσι, να πει μια διπλωματική ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο. Ακυρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Που θα γινόταν αύριο το πρωί. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία από χθες ο πρωθυπουργός. Βασικό κομμάτι της επίσκεψης. Ένα τρίμερο ταξίδι. Ήταν το συνέδριο της Morgan Stanley και οι επαφές με τους επενδυτικούς φορείς. Είχε κάποιες συναντήσεις, αρκετές συναντήσεις. Είδε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία. Αλλά τώρα το αυριανό ταξίδι, τη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ακυρώθηκε με αφορμή τις θέσεις που εξέφρασε ο πρωθυπουργός στο BBC για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν μια ξεκάθαρη θέση, μια ξεκάθαρη παράθεση των ελληνικών απόψεων, ότι είναι κλεμμένα αυτά τα γλυπτά και ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και εξέφρασε και αυτό το ωραίο. Η φρασιολογία, όπως λες, τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα. Και η φράση που χρησιμοποίησε, το παράδειγμα, το οποίο για μένα ήταν κλεμμένο κιόλας, ότι είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση και να κρατάει το Λούβρο το μισό πίνακα και να πηγαίνει το άλλο μισό πίνακα κάπου αλλού. Λοιπόν. Τώρα, με αφορμή ο συνδυασμός αυτό... λοιπόν της φράσης κλεμμένα, την οποία την είπε μεγάλη έμφαση. Ναι, την είπε, στον BBC, ότι είναι stolen, έτσι. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορώ να φανταστώ υπάρχει κάποιος άλλος. Τώρα, πέρα ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ενόχλησή του, επισήμως πια και στο διαδίκτυο και με δηλώσεις, ότι για το γεγονός ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση πριν από λίγες ώρες. Η Βρετανία και η Ελλάδα έχουν παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας. Οι θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Είχα σκοπό όμως να συζητήσω και άλλα θέματα όπως η Γάζα, η Ουκρανία, η κλιματική κρίση, η μετανάστευση. Όλα αυτά πήγανε. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κρίση στις σχέσεις και των δύο χωρών πια. Είναι βαρύ θεσμικό σκαμπύλι. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί σε Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ. Και είναι εκεί, έτσι. Ναι, είναι εκεί. Και για να περιοριστώ σε όσα επίσημα μαθαίνουμε και από την πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης και από την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό δηλαδή. Δεν μου είναι εύκολο να περιοριστώ στην ιστορία των μαρμάρων, να το πω πολύ κόμψα. Βεβαίως και τα μάρμαρα προκαλούν τριβές, το ξέραμε, το ξέρουμε. Και ίσως το γεγονός ότι χρησιμοποίησε. Δημήτρη, αν υπήρχε κάτι άλλο, όπως λες, όπως όλοι υποπτευόμαστε ότι υπήρχε κάτι άλλο, δεν θα είχε ακυρωθεί αυτή η συνάντηση πριν. Υπήρχε λόγος να ακυρωθεί λίγες ώρες μετά. Θα έψαχνε κανείς κάτι καταλληλότερο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι εξόχως προσβλητική και αφορά, κατά την άποψή μου, αποκλειστικά το θέμα αυτό που δείχνει, λέμε όλοι. Να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Σούνακ, το έλεγα πριν στον συνάδελφο τον Κόνστα, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ήταν από αυτούς τους σκληρούς του Συντηρητικού Κόμματος που ήθελε τον Brexit. Αλλά έχουν περάσει πολλά καλά χρόνια. Καλά, Δημήτρη μου, και τώρα το θυμίζετε την παραμονή τη συνάντηση. Δεν το συνδυάζουμε αυτό. Άλλο πάνω από ποιο είναι ο κύριος Σούνακ, πάνω από εγώ. Μην νομίζουμε ότι είναι κανένας προτάρης της σκληρής πολιτικής. Απλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα τα έκανε π.χ. στον κύριο Ερντογάν, να το πω ένα παράδειγμα. Και δεύτερον, ενώ είμαστε και μια ευρωπαϊκή χώρα που κάνει μια προσπάθεια και έχει μια πορεία, νομίζω ότι είναι η χειρότερη συγκυρία που μπορούσε να κάνει επίδειξη της παλιάς αυτοκρατορίας. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σούνακ δεν είναι καν εκλεγμένος. Είναι εκλεγμένος από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και είναι και με υποπροθεσμία, γιατί είναι 20 μονάδες μπροστά η εργατική δημοσκοπήση. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό έχει να κάνει και με τις 20 μονάδες που είναι στις δημοσκοπήσεις πίσω από τους εργατικούς. Εκλογές είναι την επόμενη χρονιά και αυτό ίσως τον βοηθάει λίγο να αποκαταστήσει το κύρος του μέσα στη Μεγάλη Βρετανία. Με κάποιες πηγές που μίλησα στο Λονδίνο τώρα πολύ γρήγορα στο τηλέφωνο. Μου είπαν ότι εμείς διαπραγματευόμαστε, λέει, με το Βρετανικό Μουσείο και όχι με τη Βρετανική κυβέρνηση για το θέμα των γλυπτών. Αυτό δεν στέκει. Λοιπόν, σαν επιχείρημα, γιατί υπάρχει νόμος που απαγορεύει την μεταφορά των γλυπτών του Μουσείου της Βρετανικού Μουσείου. Η επίσημη επίσκεψη πάντως προγραμματίζεται όχι μονοθεματικά. Ναι. Τα μάρμαρα ήταν κεντρικό ζήτημα, το ξέραμε, είχε υποθεί πριν, υπόθηκε εκεί, επαναλαμβάνεται και τώρα. Έχει και άλλη ατζέντα, σοβαρή νομίζω. Και όχι μόνο οικονομικά θέματα. Και, γι' αυτό είναι και σε μια περίοδο τέτοια κρίση στη Μέση Ανατολή. Και προσβλητικό και απαράδεκτο. Να μην πω για εξοπλιστικά κλπ. Αλλά θα τα δούμε. Έχουμε και άλλα. Λοιπόν, τώρα να πω μια καλησπέρα στον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο που είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Ακούγεται παράξενο. Ακούγεται παράξενο.
και ένας από τους... Εγώ το θυμάμαι, σαν πρώτα στελέχη... Αντίπαλο στα πάνελ, εκεί να υπολογισπίζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι θα μου... Πάλι θα τον έχεις αντίπαλο στα πάνελ. Γιατί θα συμφωνείς μαζί σου. Όχι. Εδώ θα συμφωνώ εγώ μαζί σου. Δύσκολο είναι. Λοιπόν, τώρα, έχει πολλή επικαιρότητα, θα τη δούμε και στη συνέχεια. Αμέσως μετά θα έχουμε και πάνελ διευρυμένο για να κουβεντιάσουμε και τα θέματα τα οικονομικά, όπως είναι οι αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο, αυτό και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έρχεται, και το θέμα της ακρίβειας βέβαια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Λιόπουλο με κάτι το οποίο υπόθηκε σήμερα από τον κύριο Κασελάκη. Τι είπε ο κύριος Κασελάκη σήμερα, δεν το είχε πει τις προηγούμενες μέρες. Έδωσε κάποια στοιχεία, κύριε Λιόπουλο, και είπε: Να, ορίστε, επειδή τα ΜΜΕ δημιουργούν μια πλασματική εικόνα ομαδικών αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε 152 mail όλα και όλα αποχωρήσεων, 758 εγγραφές, δηλαδή ένα προς πέντε. Σαν να είπε και λίγοι είναι αυτοί που φεύγουν και πολλοί είναι αυτοί που έρχονται. Και με έναν τρόπο εγώ το άκουσα ότι έρχονται αυτοί ενδεχομένως γιατί φεύγουν κάποιοι άλλοι από το κόμμα. Mm-hmm. Και αυτοί είστε εσείς. Εσείς είστε εμπροστοφυλακοί βεβαίως και ως κοινοβουλευτικοί, αλλά θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό και εσείς τι έχετε κάποια στοιχεία να μας πείτε, να μας δώσετε. Ωραία. Θα έρθω αμέσως στο ερώτημά σας. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω το εξής. Γιατί συνδυάζεται με τη συνολικότερη συζήτηση. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική στιγμή άνθρωπος είχε κάνει τη δήλωση, mm-hmm. όποιος είχε κάνει τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσακλόγλου, mm-hmm. δεν θα ήταν ακόμα στην κυβέρνηση. Το κύριο Τσακλόγλου είναι ακόμα στην κυβέρνηση. Είστε στελέχη όπως ο κύριος Γεωργιάτης που έκανε την αντίστοιχη δήλωση σε επίπεδο κατά τη γνώμη μου χειδεότητας για τα τέμπη τις προηγούμενες μέρες. Είναι ακόμα στην κυβέρνηση, είναι για έναν βασικό λόγο. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παίζει μόνος του. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μία κρίση και σε μία πορεία φθήνουσα. Έχουν βγει ήδη τέσσερις δημοσκοπήσεις που τον καταγράφουν τρίτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο. Έχει καταρρεύσει το σύμπαν και το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να κερδίσει. Άρα αυτή είναι η κεντρική εικόνα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει αυτή την εικόνα, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα και το συνεχίζει και τώρα, είχε βαφτίσει ως υπονομευτές, εσωτερικούς εχθρούς, πέμπτη φάλαγγα, βαριά φράση, οποιονδήποτε ασκούσε κριτική. Με αυτή την έννοια, αν θέλετε, και το γεγονός ότι επιλέγουν προσωπικές επιθέσεις απέναντι σε πολιτική κριτική, επιβεβαιώνει το ορθό της επιλογής μας ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος συνύπαρξης. Μόνο και μόνο κάποιος να δει τα ενυπόγραφα κείμενα ανθρώπων και στελεχών και οργανώσεων που έχουν αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, κατανοεί ότι δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία. Εσείς έχετε μια καλή εικόνα του κόμματος, φαντάζομαι, και από την προηγούμενη ιδιότητά σας έχετε. Έχετε κάποια στοιχεία εσείς, θέλω να πω. Δεν έχω κάποια στοιχεία. Δηλαδή, 152 άνθρωποι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όλοι και όλοι. Γιατί αυτό υπόθηκε σήμερα ουσιαστικά. Δεν έχω συγκεντρωτικά. Μάλιστα, 152 που έφυγαν από πολλαπλά όργανα και έτσι φάνηκαν πολύ. Όχι, δεν έχω να σας δώσω κάποια συγκεντρωτική εικόνα και θεωρώ ότι λίγο, αν θέλετε, ευτελείς για τη συζήτηση ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Κασελάκης προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ένα κόμμα το οποίο κατέγραψε 18% στις τελευταίες εκλογές σε μια συνθήκη κρίσης, αλλά κατέγραψε 18% πλέον στις δημοσκοπήσεις συναγωνίζεται για την τρίτη θέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Άρα βλέπουμε μια μαζική αποχώρηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτό τον πολιτικό χώρο. Αυτό ανταποκρίνεται, αντανακλάται μάλλον σε αποχωρήσεις πολλών μελών από τις οργανώσεις και στελεχών, θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν το. Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση αν το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πίσω τις διαδικασίες και το συνέδριο και το να εκλέξει νέες νομαρχιακές. Ναι. Γιατί εκεί πλέον θα φαινόταν καθαρά το πόσοι θα λάβουν μέρος. Δεν λέω ότι αυτός ο κόσμος ακολουθεί μια δικιά μας πορεία. Ξέρω πολύ καλά ότι στις διασπάσεις υπάρχει πάντα μια παγκόσμια σταθερά της απογοήτευσης. Πολλοί κόσμος απλά τραβιέται, κάνει ένα βήμα πίσω. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτό. Από τη δικιά μας μεριά, γιατί βλέπω ότι πλέον είναι μια καθημερινή πρόκληση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σκοπεύουμε και ούτε θα δημιουργήσουμε μια αντι-ΣΥΡΙΖΑ ή αντι-Κασελάκη κίνηση. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, δεν πιστεύουμε σε αυτό και δεν το έχει ανάγκη η κοινωνία. Και τώρα, τι θέσεις θα εκφράζει αυτός ο καινούργιος φορέας που δημιουργείται? Δηλαδή, έχουμε τώρα το νομοσχέδιο για τις ελεύθερες επαγγελματίες, έχουμε τον προϋπολογισμό, που είναι κορυφαία στιγμή. Τι θέσεις διαφορετικές θα εκφράσετε εσείς αύριο στη Βουλή από αυτές που εκφράζετε προχθές και να διαφοροποιηθείτε από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ? Και να ρωτήσω, να συμπληρωματικά να ρωτήσω εγώ τι θέμα έχετε με τους νοικοκυρέους. Γιατί είδα και μια δήλωση του κύριου Χαρίτση που είπε με έναν τρόπο ότι ναι, εμείς δεν είμαστε νοικοκυρέους όπως υπόθηκε από τον κύριο Κασελάκη. Με τους νοικοκυρέους τι θέμα έχετε, κανένα θέμα με τους νοικοκυρέους? Υπόθηκε μια φράση από τον κύριο Κασελάκη, η επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα εκτός το ότι είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν υπήρξε, η αίσθηση της νοσταλγίας και της παλιάς νοικοκυρεμένης Ελλάδας, είναι κάτι ξένο σε σχέση με τα ενοιολογικά εργαλεία
και τις έννοιες που χρησιμοποιεί πάντα προοδευτικός χώρος. Ναι. Εγώ ξέρω ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρω επιχειρηματίες, ξέρω μισθωτούς, ξέρω δημόσιους υπαλλήλους. Αυτή την εννοιολογική έννοια δεν ξέρω πώς μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με ένα προοδευτικό πλαίσιο. Αλλά αυτό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, εντάσσεται σε μια συνολικότερη συντηρητική μετατόπιση θέσεων και στρατηγικών. Ναι. Συντηρητικά. Ναι. Νομίζω ότι έχει σημασία, το λέω, σε μια συντηρητική μετατόπιση. Σε σχέση με εμάς. Για μας η μάχη του προϋπολογισμού είναι κεντρική μάχη. Ο στόχος μας είναι η κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συγκροτηθεί μέχρι τον προϋπολογισμό, γιατί ξέρετε. Αύριο συνεδριάζεται. Ο προϋπολογισμός, αύριο το βράδυ μας έχουμε μια συνεδρίαση. Αυτό μετά. Ο προϋπολογισμός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει συνολικά για την παραγωγή, την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο, την εργασία και το πώς βλέπει το αύριο της χώρας. Αν θέλετε, το 24 έχει και έναν ιδιότερο συμβολισμό, γιατί συμπληρώνονται πλέον 50 χρόνια τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, και αισθάνομαι ότι χρειάζονται όροι αναγέννησης και επανεκκίνησης της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, γιατί αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προβλήματα. Προσπαθεί να καταλάβει ο Χρήστος. Δεν ξεκινάμε από κάποιο άγχος ετεροκαθορισμού. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην προοδευτική αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό επί της αρχής στην αντιπολίτευση και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον προοδευτικό δημοκρατικό αριστερό χώρο. Το δικό μας ζήτημα είναι το περιεχόμενο. Δεν ξεκινάμε δηλαδή με ποιον πρέπει να συνεργαστείς κτλ. Και να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά συζητάμε πλέον για το κλίμα μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία και στον Εύρο. Ναι. Δηλαδή πλέον η συζήτηση για το κλίμα είναι κάτι το οποίο δεν αφορά γενικά και αόριστα το μέλλον, αφορά τον πρωτογενή τομέα, αφορά την παραγωγή, αφορά τις υποδομές, αφορά το παραγωγικό υπόδειγμα. Άρα προοδευτικό, αριστερό, οικολογικό, να το όνομα του κοινού κόμματος. Είναι καλό να αποφεύγεις τους πολλούς χαρακτηρισμούς. Αύριο θα έχουμε όνομα που θα συνεδριάσετε. Δεν θα έχετε αύριο το βράδυ ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες κανονικά με έναν τρόπο ο οποίος σέβεται και τη δουλειά των δημοσιογράφων. Μέσα δεν θα αυτή, κάποιον. Μέσα στη βδομάδα αυτή θέλω να πω. Νομίζω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε καταλήξει. Όνομα, γιατί για μας το ζήτημα δεν είναι μόνο, αν θέλετε, η θέση ευθύνης, το όνομα της κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Αλλά να προγραμματίσουμε και κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες που θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δουλειά. Δηλαδή πιστεύετε ότι αν θα αποφασίσετε αύριο το βράδυ αυτό. Τις επόμενες μέρες θα το κρατήσετε και μυστικό. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Γι' αυτό λέω. Θα το αποφασίσετε λοιπόν αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Πιθανότατα αύριο θα καταλήξουμε. Άρα το μάθουμε λοιπόν αύριο. Θα καταλήξουμε. Άρα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα αφού το ξέρετε, τώρα σε 10, είστε 11 είστε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Μόνο λίγο τα διαδικαστικά μετά, γιατί δεν ξέρω αν θες και το θέλω. Δεν θέλω διαδικαστικό, επειδή η επιλογή είναι δεδομένη, υπήρξε η επιλογή της αποχώρησης από κορυφαία στελέχη. Πολύ αριθμό. Είστε πεπισμένοι ότι η συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα με αυτούς τους τόνους και με ευθύνη της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει κατανοητή από τα μέλη του κόμματος, από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους ψηφοφόρους, ώστε να οδηγηθείτε σε μια τόσο ριζική πολιτική απόφαση αποχώρησης? Είστε πεπισμένοι, είναι τόσο δομικές οι διαφορές? Θα μπορούσα να απαντήσω ανάποδα ότι είμαι πεπισμένος ότι αν δίναμε παραπάνω χρόνο δεν θα βοηθούσε να ξεκαθαρίσει τίποτα. Σε μια συνθήκη όπου έχει εγκλωβιστεί και αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε απόρρωσο, οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη ως υπονόμευση και εχθρική, πλέον δεν έχει πεδίο συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται πια. Έχουν φτιαχτεί συνθήκες αρένας. Και στην αρένα ο κόσμος κάθε 10 μέρες θέλει αίμα. Εμείς πλέον έχουμε φύγει και η νέα ηγεσία το βλέπει κανένας αυτό με μία προσοχή. Έχει ήδη βρει τον επόμενο εσωτερικό εχθρό. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί πλέον εγώ έχω αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς είναι μία πορεία απαξίωσης ενός. Έχει γίνει ξεκάθαρα. Είναι μια πορεία απαξίωσης και εκφυλισμού ενός χώρου που νομίζω ότι ήταν μια επιλογή ευθύνης. Δεν λέω ότι είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγεις από έναν πολιτικό χώρο τον οποίο τον έχεις υπηρετήσει 22 χρόνια. Εμένα, ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το πολιτικό μου σπίτι. Και ξέρω πολύ καλά επίσης ότι πίσω έχουν μείνει πολλοί σύντροφοι και στελέχη και μέλη τα οποία συμμερίζονται τον πολιτικό μας προβληματισμό. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν ή ποιες θα είναι οι πολιτικές τους επιλογές. Αλλά είναι καθαρό ότι πια έχει φτιαχτεί μια συνθήκη η οποία δεν επιτρέπει. Πάντως, να χρησιμοποιήσω ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κύριος Κασελάκης και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Το ότι υπάρχει Κασελάκης σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσωπικά δικά σας ευθύνη. Εσείς το φέρατε. Είτε με την κακή πολιτική σας παρουσία, είτε με τις κακές σας πολιτικές επιλογές. Πάντως, ο Κασελάκης είναι ένα δημιούργημα της ομάδας που έφυγε. Δεν θα το έλεγα έτσι. Ο κύριος Κασελάκης εκμεταλλεύτηκε μια κρισιακή κατάσταση στην οποία αντικειμενικά θα έμπαινε ένας χώρος ο οποίος έχει χάσει με ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα και από το οποίο αποχωρεί ο ιστορικός του ηγέτης. Νομίζω ότι
οποιοδήποτε κόμμα δεν θα μπορούσε να αντέξει να μην μπει σε μια εκκλησιακή κατάσταση. Ναι, αλλά δεν σας επέλεξε λαός εσάς. Το πώς ο κύριος Κασελάκης, συγχωρέστε με, αλλά εκλέχτηκε στη βάση μιας ακάλυπτης επιταγής. Ο κύριος Κασελάκης έδωσε μια υπόσχεση ότι ψηφίζεται εμένα και από Δευτέρα το 41% σταματάει να ισχύει. Και αυτή η υπόσχεση πολύ γρήγορα έχει μετατραπεί ότι πλέον παλεύουμε για την τρίτη θέση. Παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι η αποχώρηση. Ναι, δείχνει να έχει μια χρηματιστηριακή αντίληψη. Παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την τρίτη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά πέρα από αυτό, που ξαναλέω, μου είναι τελείως καθαρό ότι όχι απλά δεν αφορά εμάς, δεν αφορά την κοινωνία. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρχει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Εκεί είναι το πολιτικό κενό για το οποίο εμείς θέλουμε να εργαστούμε. Δέχομαι την κριτική να μου πείτε ότι είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος. Είστε 11 άνθρωποι που έχετε αποχωρήσει, θα είστε η 7η την τάξη κοινοβουλευτική ομάδα και ξαφνικά μου λέτε ότι θα είστε το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Κατανοώ ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος, αλλά θεωρώ ότι μόνο έτσι έχει νόημα να εργάζεται. Στις κάλπες για την εκλογή του κυρίου Κασελάκη πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, εντάξει, ψήφισε τον κύριο Κασελάκη, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το 45-46% ψήφισε την κυρία Χτσόγλου. Αυτό το κομμάτι του κόσμου τώρα, αυτή τη στιγμή, που ίσως αμέσως δεν έχει ακολουθήσει ή προβληματίζεται ή, να το πω λίγο λαϊκά, δυσφορεί προς πάσα κατεύθυνση, είτε προσωρινά είτε πάγια, δεν σας απασχολεί πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη δική σας κίνηση? Προφανώς, αλλά μας απασχολεί επίσης ξεκάθαρα να μην είμαστε απλά μια κίνηση η οποία αφορά απλά θράσματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε πόσο έχει διωγγωθεί η αποχή τα τελευταία χρόνια. Ναι. Σκεφτείτε πόσο πολλοί κόσμος πια δεν συγκινείται και βλέπει τον εαυτό του εκτός πολιτικού συστήματος. Αν έχουμε μία πιθανότητα επιτυχίας και αν έχουμε κάποια ελπίδα να εκφράσουμε τον φιλόδοξο στόχο, τον οποίο σας είπα ότι θέλουμε να εκφράσουμε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε με μία καινούργια αντίληψη, η οποία θα μπορεί να ενώνει και να δημιουργεί ξανά μία ελπίδα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο. Επειδή στις εκλογές είναι πρόσφατες, κοινοβουλευτικές εκλογές. Ενώ είχε μια διαδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ και ως προσέγγιση και αντιμετώπιση για τα θέματα του περιβάλλοντος, δεν είχε κάνει κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική περίοδο τότε το θέμα της οικολογίας και της υπεράσπισης του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής κρίσης. Τώρα το επισημαίνεται ως προοπτική στίγματος. Είναι και ένα στοιχείο αυτοκριτικής προς εμάς. Λοιπόν, να σας ξαναγυρίσω λίγο εγώ σε αυτά που δεν σας αρέσουν τώρα. Αύριο συνεδριάζεται. Αποφασίζετε. Φαντάζομαι για το ποιοι θα πάρουν ποιες θέσεις. Κοιτάξτε, ποιος θα είναι επικεφαλής και ποιος χαρίτης θα είναι, φαντάζομαι. Υπάρχουν τα πρακτικά ζητήματα. Για να συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να καταθεθεί ένα χαρτί στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, που υπογράφουν οι βουλευτές που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα. Και υποχρέωση είναι ο επικεφαλής και το όνομα. Αυτός που θα μιλάει στις προημερεσίες διατάξεις της, θα μιλάει με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φάμελο κλπ. Θα είναι και ο Χαρίτσης αυτός. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης. Θα μοιραστείτε, φαντάζομαι, τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Κάπως θα γίνει αυτό. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, μία θέση γραμματέα και χρειάζεται να οριστεί και ένας διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας. Κυρία Χτσόγλου, θα πάρει κάτι από αυτούς τους ρόλους, κάποιον. Δεν θέλω να πω κάτι πριν γίνει η συνεδρίαση. Γιατί... Δεν θέλω να μιλήσω για ρόλους πριν γίνει η συνεδρίαση. Μάλιστα. Πρέπει να πάρει, λέμε, εσείς. Νομίζω ότι σε μία τόσο δύσκολη απόφαση και σε μία δύσκολη κατάσταση ο καθένας πρέπει να επιλέξει το σε ποιο πεδίο θα βοηθήσει. Να πω κάτι άλλο. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ποιος θα είναι, όπως ήσασταν εσείς για χρόνια? Δεν θα είστε εσείς εκπρόσωπος, γιατί το ακούω ότι θα είστε εσείς εκπρόσωπος. Όχι, δεν έχει λήξει καμία τέτοια συζήτηση. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν και ορθό να επιλέξουμε κάποιον κοινοβουλευτικό. Θα είναι εξωκοινοβουλευτικός ο εκπρόσωπος τύπου. Θεωρώ ότι είναι τον έχετε βρει. Όχι, δεν έχει κλείσει αυτό. Δεν ρώτησα αν έχετε κλείσει, αν το έχετε βρει. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Η λέξη αριστερά θα υπάρχει μέσα στο όνομα του. Είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση, οπότε δεν θέλει. Ριζοσπαστική θα υπάρχει. Καταλαβαίνω. Προοδευτικό, αριστερό, οικολογικό. Ναι. Όχι, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις πολλές λέξεις, τις τελείες κτλ. Καλό είναι να υπάρχει ένα καθαρό όνομα. Αλλά μικρό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, το λέω ειλικρινά, γιατί πρέπει να γίνει συζήτηση. Το τελευταίο που θα ρωτήσουμε για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, εγώ θα ρωτήσω δηλαδή. Το κόκκινο χρώμα θα συνεχίσει να κυρνάει κυρίαρχο και στο δικό σας κόμμα ή όχι? Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα είναι κόμμα της αριστεράς, κόμμα προοδευτικό σε όλη την ευρωπαϊκή προοδευτική παράδοση. Ρωτάω. Δηλαδή, ακόμα και στο σχίσμα αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, το κόκκινο χρώμα είναι ένα άλλα χρώμα. Θα έχει. Είναι ένα χρώμα το οποίο παίζει ρόλο. Θεωρώ ότι πρέπει συνολικά στην προγραμματική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι και η οικολογία και ο φεμινισμός, γιατί τα έμφυλα ζητήματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ ψηλά στον προγραμματικό. Μάλιστα. Άρα και στα χρώματά σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν είμαι γραφίστας. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε πια και προφανώς. Έχοντας εκπροσώπους εδώ πέρα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Θέλω να σας δω προς το πρώτο πάνελ που θα έχετε και. Το λες με ιστεροβουλία, νομίζω. Απέναντί σας. Θέλω να σας δω. Το λέω ξεκάθαρα ότι.
σεβόμαστε τη διαδρομή μας, σεβόμαστε ανθρώπους που αφήσαμε πίσω μας. Ο δικός μας αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό θα μετρηθούμε και σε αυτό θα λοιπόν, προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ηλιόπουλε, να είστε καλά. Τώρα, να γυρίσουμε εμείς τώρα στην κουβέντα μας. Έχουμε σήμερα μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Χθες την είχαμε στην καθημερινή, μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά που έχει δημιουργήσει. Τώρα θα διαφωνήσω εγώ με τον Μάγκα. Πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις και πάρα πολύ μεγάλες διαφωνίες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και για την επίσκεψη Ερντογάν και για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Σαμαρά και για το φορολογικό έχει διαφωνίες, ναι, ναι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια συνολική παρέμβαση. Στο θέμα ακούσω... του φορολογικού έχει ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Δηλαδή ότι δεν πρέπει ένα κράτος να φορολογεί εισοδήματα που νομίζει ότι υπάρχουν, αλλά εισοδήματα που εντοπίζει. Ας αυτό είναι σωστό και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε και θα το συζητήσουμε γιατί κάνει αλλαγές η κυβέρνηση στο φορολογικό νομοσχέδιο. Πάμε στα άλλα όμως. Όσον αφορά το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο κύριος Σαμαράς είναι 72 ετών. Είναι ένας συντηρητικός πολιτικός 72 ετών που έχει τις ρίζες του στην επαρχία. Είναι μια φυσιολογική θέση ενός τέτοιου ηγέτη στο θέμα αυτό. Επίσης προσπαθεί να περιχαρακώσει αυτό που λέμε συντηρητική ομάδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο πια. Δεν είναι ένα δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα το οποίο έχει πιάσει πολλές πλευρές της κοινωνίας. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς απλώς προσπαθεί να περιχαρακώσει την. Εδώ όμως υπάρχει θέμα. Εδώ υπάρχει θέμα και έχει να κάνει σοβαρό θέμα εσωτερικό. Δημήτρη, να ακούσουμε και εσένα για το κομμάτι αυτό. Εδώ, γι' αυτό και είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, ειδικά με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, που είπε θα είναι μέσα στην τετραετία, είπε, είναι μέσα στο προγραμματισμό μας, ενώ ξέραμε ότι αυτό είναι από αυτά τα οποία περιμέναμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα δοκιμαστεί σε ένα βαθμό η κυβερνητική πλειοψηφία σε αυτό το θέμα, αλλά το θέμα του κυρίου Σαμαρά και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και το θέμα του κυρίου Βορύδη, αν αποτυπώνει κάτι, είναι αυτό που είπε σωστά ο συνάδελφος ο Κώνστας πριν, ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο σχήμα, εγώ το λέω αρκετά χρόνια τώρα και με τη διαφωνία πολλών γνωστών και λιγότερο γνωστών, ότι είναι ένα μεγάλο κεντροδεξιό σχήμα και συνεπώς θα μπορούσε να το διαβάσει κανείς και διαφορετικά, ότι δεν είναι ένδειξη πυρών, είναι ένδειξη διασφάλισης του μεγάλου σχήματος με την ταυτοποίηση σε μια σειρά ζητήματα ταυτότητας. Άλλωστε σε αυτά τα θέματα ισχύει και η πολύ προσωπική πεποίθηση που μπορεί να έχει κάποιος, όχι μόνο ο κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε άλλος. Άλλωστε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης, ήταν πάρα πολλοί τότε που αντέδρασαν. Νομίζω είναι λογικό το βήμα κάποια στιγμή που θα γίνει και σε ένα βαθμό θα είναι επιλογή συνείδησης. Το έχει υπονοήσει και ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω ότι πάντως μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα έρθει για να είμαστε σοβαροί τώρα. Ναι. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα πάει για πιο πίσω. Εσύ χωρίς να έχεις πληροφορίες, εσύ τι εκτιμάς, θα πάει πιο πίσω. Θα πάει πιο πίσω. Θα πάει πιο πίσω. Θα πάει πιο πίσω. Μέχρι τις ευρωεκλογές. Αυτό θα συμφωνήσω. Έχω πει ένα λαϊκό ρητό το οποίο ισχύει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει κανένα δόγμα στη ζωή. Όλα μαζί δεν γίνονται. Και έχει πολλά μέρα. Και μετά και το σημερινό με την Βρετανία. Του λέει τώρα Βορύδης, συγγνώμη, ότι αν. Εγώ θα παραιτηθώ άμα με υποχρέωσε το κάνω. Του λέει ο κύριος Πατέλης, θα παραιτηθώ εγώ άμα δεν το. Μα δεν χρειάζεται να υποχρεωθεί κανένας. Αυτά τα θέματα είναι θέματα συνείδησης. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη πειθαρχία. Άλλο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλο οι βουλευτές. Και την ώρα της ψηφοφορίας να έχουν μια δουλειά να κάνουν. Και ελέγχονται περισσότερο. Μπορεί να κάπου να έχουν να πάνε. Λοιπόν, στην τουαλέτα. Κάποτε πήγαινα στην τουαλέτα να είναι οι βουλευτές. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους που κάθονται ήδη στις καρέκλες εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγκούνη. Ο κύριος Καραγκούνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην παρέα μας. Κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, καλησπέρα σας. Μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε από αυτές που παραμείνατε στην πολιτική γραμματεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει, είναι εξωματική αντιπολίτευση, έτσι ώστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις πολιτικές πρωτοβουλίες και την εξωστρέφεια να παραμείνει ισχυρός. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενακή. Και ο κύριος Γιάννης Κάλκος, συνάδελφος και εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Λύσης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ξενακή. Θα ξεκινούσαμε υπό κανονικές συνθήκες με το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά δεν μπορούμε να μην πάρουμε ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έγινε και δεν έχει προηγούμενο. Εγώ 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κύριε Καραγκούνη, από εσάς θα ξεκινήσω. Ναι. Με τον κύριο Σούνακ που ακύρωσε την επίσκεψη, τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν γίνει και ενώ βρίσκεται σε Βρετανικό έδαφος ο κύριος Μητσοτάκης. Την εξαιρετικά προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην Ελλάδα συνολικά. Και θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο.
Εντάξει, έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπου εξέφρασε το πόσο ενοχλημένος είναι, όχι ο ίδιος προσωπικά βέβαιως, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Φαντάζομαι και ο ίδιος θα είναι προσωπικά πάντως, έτσι. Ναι. Αλλήμονω, άμα δεν είναι. Προφανώς, προφανώς. Αλλά εκπροσωπεί πρώτα απ' όλα τον θεσμό του Πρωθυπουργού και βεβαίως στην εκπροσώπηση της χώρας. Κανείς δεν είναι ευτυχής στο ότι ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση κορυφής, πράγματι μια συνάντηση κορυφής. Προφανώς είμαστε ενοχλημένοι από τη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού, αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια πάγια και μια ξεκάθαρη θέση, ότι η στάση μας, η θέση μας απέναντι στην επιστροφή των μαρμάρων, των γλυπτών του Παρθενώνα, συγγνώμη, είναι και ξεκάθαρη και αποφασιστική. Και ίσως όλη αυτή, αυτό το οποίο συνέβη τώρα και αυτή η ακύρωση που έγινε της συνάντησης, νομίζω ότι επιτείνει στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτιστική αδικία η οποία γίνεται, διότι έχουν κλαπεί τα γλυπτά του Παρθενώνα και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω ακόμα στην ευρύτερη διάσταση, αλλά αυτό που σίγουρα μένει είναι ότι. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη. Είναι κλεμμένα αυτά τα. Προφανώς είναι κλεμμένα. Στη συνέντευξη που είπε. Πάντως είναι μείζον πολιτικό θέμα. Είναι μείζον αυτό. Πολιτικό θέμα, κύριε Ξενάκη, αλλά σας λέω και πάλι, ίσως αυτή η προσβολή. Ασέβεια προσβολή. Αυτό το οποίο και είναι έγινε, προσβολή και, τον, και για τον ελληνικό λαό αυτό. Δεν είναι προσβολή. Προφανώς, έτσι, μόνο τον Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο έγινε νομίζω ότι θα καταστήσει ευρύτερα. Θα σας πούνε κάποιοι ίσως ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένο αυτό ενδεχομένως. Εγώ αυτό θα σκεφτώ. Αυτό το οποίο έγινε πρώτα απ' όλα θα καταστήσει σαφές προς όλους, κυρίως στη βρετανική πλευρά αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, ποιο είναι το αίτημά μας και πόσο απαιτητό είναι αυτό το αίτημα. Δηλαδή, εγώ κοιτάζω και αυτή την πλευρά της όλης αυτής εξέλιξης, που σίγουρα κανείς δεν ευτυχίζει για αυτή την εξέλιξη και όντως μιλάμε για μια προσβλητική στάση του προσωπικά του Βρετανού Πρωθυπουργού απέναντι στη χώρα μας. Κύριε Θεοχαρόπουλε, μας. Και εγώ θα έλεγα ότι πράγματι, γιατί υπήρχε μια συζήτηση τους προηγούμενους μήνες με αφορμή αυτό το θέμα, ότι και αν, τι θα γίνει και αν δεν πρέπει να γίνει αυτό και αν εμείς βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας κλπ. Ακούσατε τι λέει, δείχνει ότι η στάση μας ήταν συγκεκριμένη και γι' αυτό προκάλεσε και αυτή τη μεγάλη αντίδραση, λέει ο κύριος Καραγκούνης. Εντάξει, για το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε ακούσει διάφορες εκδοχές, οι οποίες πήγαιναν πίσω από την ελληνική κυβέρνηση ενώ σε σχέση με τις διεκδικήσεις, οι οποίες είναι από την UNESCO και σε διεθνές επίπεδα. Αυτό όχι, όμως, λέω σε σχέση, άλλο, όμως, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε εσείς στο ερώτημά σας. Το είπε ο κ. Καραγκούνης, το είπε νόηση. Άρα το πρώτο που λέω είναι ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε ως χώρα σταθεροί στις διεκδικήσεις, οι οποίες είναι οι διεθνείς διεκδικήσεις και από την UNESCO. Μπράβο, και έχουν, δηλαδή και όχι σε άλλου είδους δανεισμούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μην πω τώρα στην ανάλυση του θέματος επί της ουσίας, να πω το εξής μόνο. Να πω πράγματι ότι πρώτον είναι απαράδεκτη η στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Αυτό δεν υπάρχει αφιβολία. Είναι μια προσβολή όταν προσβάλλεις. Εδώ τον, δεν μιλάμε για τον. Εγώ έχω πολύ κριτική να κάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πάρα πολλά πράγματα. Προσβάλλεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προσβάλλεις τη χώρα σε αυτό το θέμα σε διεθνές επίπεδο. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Ερωτήματα καταρχάς, γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων, κατά πόσο ήταν προετοιμασμένη αυτή η συνάντηση. Όσο θα έπρεπε. Διότι ξέρετε, η κορύφωση σε διπλωματικό επίπεδο των διεκδικήσεων και των συζητήσεων γίνεται και συνήθως στο επίπεδο των αρχηγών των κρατών και αφού έχουν γίνει σε επίπεδο που έχουν. Δεν φτάνει στη συνέντευξη μία μέρα πριν τον δει τον πρωθυπουργό της άλλης χώρας εκείνα. Έχουν, δηλαδή, έχουν υπάρξει κάποια στάδια σε διπλωματικό επίπεδο εκείνες τις μέρες, πριν ακριβώς γίνει η συνάντηση των δύο πρόεδρων. Εδώ βλέπω κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Το είχε κάνει μια φορά αυτό ο Ερντογάν την παραμονή της παρουσίας στην Ελλάδα, είπε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Στην συνέντευξη που είχε δώσει. Αλλά δεν στη συνέντευξη που είχε δώσει. Που υπήρξε δυσαρέσκεια μεγάλη. Αλέξη Παπαχέλα. Αλλά δεν υπήρξε δυσαρέσκεια μεγάλη. Έγινε, ναι. Σωστά. Και υπήρχε απαντήσεις. Γι' αυτό λέω την προσβλητική στάση του Βρετανού, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό. Δηλαδή, άρα τρεις επισημάνσεις μου για να συνοψίσω. Η πρώτη είναι ότι μένει σταθερή η χώρα και πρέπει να μένει στη διεκδίκηση, γιατί είναι κλεμμένα, όπως σωστά το είπατε, και όχι σε άλλου είδους διευκολύνσεις. Δεύτερο σημείο είναι προσβλητική η στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού απέναντι στη χώρα μας. Τρίτο σημείο, υπάρχουν ερωτήματα από αυτό που είδαμε κατά πόσο ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη αυτή η επίσκεψη. Κύριε Χριστίδη. Κοίταξε, μιλάμε για ένα πρωτοφανές και πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι μια προσβολή προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τον κύριο Μητσοτάκη μόνο.
Εδώ έχουμε μια καταγραφή, μια θέση η οποία έχει υποστηριχθεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Και η πρώτη που το έχει ξεκινήσει αυτό με μεγάλη ένταση και έμφαση ήταν η Μελίνα Μερκούρη, να το θυμηθούμε και αυτό. Αν εξαρτήτως αν η Μελίνα Μερκούρη ήταν εκείνη που το έχει ξεκινήσει και εν πάση περιπτώσει. Και το έκανε, το διεθνοποίησε. Λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, κύριε Ξενάκη, το βασικό ζήτημα είναι ότι είναι η πραγματική αλήθεια. Είναι η ιστορική αλήθεια. Εδώ έχουμε την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα με τρόπο που είναι αδιανόητο, ανιστόρυντο. Και νομίζω ότι η διεθνή συζήτηση είναι μια συζήτηση που εξυπηρετεί τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάμε ως ΠΑΣΟΚ να γίνει τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Και προφανώς στην ενημέρωση αυτή θα βάλουμε κάποια ερωτήματα. Πρώτον, εάν είχε προετοιμαστεί η συγκεκριμένη συζήτηση και αν ήταν στο πλαίσιο του διαλόγου η κουβέντα που αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Νομίζω ότι η στάση του κ. Σούνακ είναι μια στάση την οποία θα τη βρει μπροστά του ως πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι αδιανόητο και νομίζω ότι δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη κρίση την οποία θα δούμε μπροστά μας. Κύριε Σκάλκο, για εσείς. Είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη. Είναι το διπλωματικό επεισόδιο το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει. Είναι η απόλυτη προσβολή του Βρετανού Πρωθυπουργού προς ολόκληρη τη χώρα. Δεν μπαίνουμε στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού μόνο, μπαίνουμε στο πρόσωπο της Ελλάδος. Θέλω να φύγουμε λίγο από το δίκαιο αίτημα της επανένωσης και της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών, διότι όταν ένας πρωθυπουργός μεταβαίνει στην πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας, η Εθιμοτυπία και το Υπουργείο Εξωτερικών και των δύο χωρών γνωρίζουν λέξη προς λέξη, λεπτό προς λεπτό, τι θα συζητηθεί και πού θα συζητηθεί. Το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός βρέθηκε στο BBC, δηλαδή στη δημόσια τηλεόραση της Βρετανίας και όχι σε ένα ιδιωτικό στα ITV και είπε αυτά τα οποία είπε, το γνώριζε ο κύριος Σούνακ. Ότι συναντήθηκε με τον αρχηγό της Βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρωθυπουργός. Ο επόμενος πρωθυπουργός. Το γνώριζε ο κύριος Σούνακ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία στάση, αν μου επιτρέπετε, την οποία από εδώ και χρόνια η ελληνική λύση την ψέγει διαχρονικά, είτε είναι, είτε είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η κυβέρνηση πολύ περισσότερο της Νέας Δημοκρατίας. Του πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου της Δύσης. Αυτό έχουμε τώρα μπροστά μας. Ως πρόθυμοι και δεδομένοι, μας γυρίζει την πλάτη ποιος, ο κύριος Σούνακ. Ένας πρωθυπουργός που δεν έχει εκλεγεί. Ναι, το λέγαμε και πριν. Δεν είναι αιρετός. Όχι, δεν είναι. Και στρέφει την πλάτη του απέναντι σε έναν αιρετό πρωθυπουργό, που είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και γι' αυτό λέω, δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, είναι θέμα ολόκληρης χώρας. Αλλά διαχρονικά αυτή η στάση του δεδομένου συμμάχου στη Δύση δυστυχώς μας κάνει εύκολο θύμα. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγα 24 ώρα ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας διακήρυσε τη σημαντική συμφωνία, την αμυντική, δηλαδή την εξοπλιστική, που υπέγραψε με τον Τούρκο ομολογό του. Άρα η Τουρκία είναι πολύ σημαντική, διαχρονικά ήταν για τη Μεγάλη Βρετανία. Εξακολουθούμε και σήμερα να μην διαβάζουμε σωστά την Downing Street, εδώ και 100 χρόνια. Και βρισκόμαστε πάλι απέναντι σε μια συνάντηση που έρχεται ο κύριος Ερντογάν και είναι, και δεν το παίζει κανένα τηλεοπτικό δίκτυο ελληνικό, το Αιγαίο όλο με Νόταμ τουρκική εγκλωβισμένο στα τουρκικά πολεμικά σκάφη. Λοιπόν, μισό. Κύριε Καραγκούνη, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που μας ακούσατε. Το δεδομένο σύμμαχος και δεδομένη χώρα, απλά να υπενθυμίσω ότι μας έχει δώσει μια τεράστια υπεροπλία αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Αυτό που λέει ο κύριος Κάλκος, ότι, ότι εμείς είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι και δεν παίρνουμε τίποτα από όλο αυτό ή δεν κερδίζουμε κάτι από όλο αυτό. Όχι απλώς έχουμε κερδίσει απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα, ειδικά με το Eurofighter, κύριε Σκάργο, γιατί ξέρετε και τη συγκεκριμένη άποψη που έχει η Γερμανία για τα ζητήματα. Το άλλο που είπε όμως το πιο πριν, πέρα από αυτό, λέω, στο οποίο κατέληξε. Όχι, να πάμε στην ουσία, γιατί τώρα τον κόσμο με ενδιαφέρει εδώ πώς είναι οι συμμαχίες μας. Οι συμμαχίες μας αυτή τη στιγμή όχι έχουν αυξηθεί. Τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία παίρνουμε εμείς και δεν παίρνει η Τουρκία που τα έχει ως ζητούμενα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να πάρει F-35 που εμείς έχουμε ήδη συμφωνήσει να πάρουμε, τα F-16 που εμείς έχουμε πάρει. Η Τουρκία αυτά δεν μπορεί να τα δει ποτέ ούτε στον ύπνο της. Λοιπόν, αυτό κάτι σημαίνει για το Αιγαίο και για τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Η εξωτερική πολιτική που ασκούμε πραγματικά αναβαθμίζει τη θέση μας στην περιοχή και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά.
Ακριβώς επειδή έχουμε σταθερές συμμαχίες. Και τις συμμαχίες μας αυτές δεν τις αλλάζουμε, ούτε παρεκκλίνουμε, όπως κάνει η Τουρκία, που πατάει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όχι σε δύο βάρκες, αλλά σε 32 βάρκες. Έτσι λοιπόν, εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να κάνει και δεν μπορεί να αυξήσει το κύρος. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει πάρα πολύ το κύρος της, και όχι μόνο έχει αυξήσει το κύρος, έχει αυξήσει και τη δύναμή της, τη δύναμη ισχύως στην περιοχή. Εσείς λέτε ότι αυτό αποτυπώνεται στο σημερινό διπλωματικό επεισόδιο. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, και σημαίνει. Σημαίνει, θα σας πω γιατί δεν σημαίνει κάτι, διότι όπως είπα και πριν, προφανώς δεν είναι. Δεν είμαστε ευτυχείς για αυτό που έχει γίνει και αυτή την προσβολή που έκανε συγκεκριμένο ο κύριος Σούνακ απέναντι στη χώρα μας, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί υποπροθεσμία πρωθυπουργός είναι, όταν είναι πίσω 20 μονάδες από την αξιωματική αντιπολίτευση, για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει να κάνει όμως με τη Βρετανική διπλωματία και πώς σκέφτηκε γύρω από αυτό το ζήτημα. Εγώ κρατάω θετικό, γιατί δεν είμαι ευτυχής, κανένας δεν είναι ευτυχής για αυτό που έγινε, ότι διεθνοποιήθηκε ακόμα περισσότερο αυτό το αίτημα, που για μας είναι πάγιο, μας έχουν κλέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα, και αυτό παραμένει ένα αίτημα. Από εκεί και πέρα όμως δεν αλλάζει και δεν ανατρέπει τις ισχυρές συμμαχίες που έχουμε όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή. Μια πληροφορία προς να προσθέσω, βγήκε ο Guardian πριν από λίγη ώρα και λέει το Guardian στο site ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία, ο κύριος Στάρμερ, υποσχέθηκε ότι αν και εφόσον εκλεγεί, δεν θα αντιταθεί στην συμφωνία που θα κάνει. Εδώ είναι τα πλάνα από τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον αρχηγό των εργατικών. Είναι πραγματικά γύρω στις 20 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό καιρό κιόλας. Είναι του χρόνου εκλογές στην Μεγάλη Βρετανία και το πιο πιθανό είναι ο κύριος Σούνακ, ο οποίος είναι, όπως είπε και ο κύριος Κάλκος, όντως δεν είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός. Έχει εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών. Εγώ αναφέρω τον Guardian επειδή πρόσκειται στις απόψεις. Είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι ίσως το μόνο θετικό. Έχει ιδιαίτερη σημασία την ίδια μέρα που γίνεται η ακύρωση για έτσι κι αλλιώς. Ο επόμενος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας να έχει μια. Πριν πείτε, έλεγα ότι νομίζω ότι αυτό είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι εγώ, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο το θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο θέμα. Είναι το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα, που γιατί υπάρχει και η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγάλη Βρετανία. Που και εκεί, όταν κάνουν εκλογές, προφανώς με κάποιο τρόπο θέλουν να μαζέψουν τον κόσμο, να τον ισχυρώσουν. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θυμίσω τώρα για όσους μας βλέπουν, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό να τα ξέρουν. Η Βρετανία έχει τεράστια ζητήματα με πολιτιστικά αγαθά που έχει κλέψει από πολλές χώρες του κόσμου. Μήπως από τις αφρικανικές χώρες. Τεράστια κατάσταση και η Γαλλία. Άρα η πολιτική εκεί ζυγίζουν μερικά πράγματα. Εγώ είπα, δεν θέλω εύκολα να καταπιώ σε εισαγωγικά, θα το ψάξουμε, έχουμε μπροστά μας το χρόνο, ότι ενώ είναι όλα προγραμματισμένα, όπως σωστά είπατε και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, μια τέτοια επίσκεψη, μόνο για μια, ας το πούμε, ρουκέτα του κυρίου Σούνακ, ακυρώνει τη συνάντηση. Λοιπόν, εγώ επειδή άκουσα ορισμένες γενικά σχόλια για την εξωτερική πολιτική, θέλω μια κουβέντα. Μια κουβέντα για να την ανοίξουμε. Κοιτάξτε, ναι, όμως θέλω να πω το εξής. Πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Ναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Πρώτον πρώτον, πράγματι το πρόβλημα της κυβέρνησης κατά την άποψή μου είναι ότι ασκεί μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που κατά την άποψή μου ασκήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και πρέπει να είναι ο στόχος της χώρας. Αυτό, η απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι και στους δύο πολέμους. Τι έχουμε αυτά τα δύο χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια, ας πούμε. Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους, μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό που συμβαίνει τώρα μεταξύ στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Και στις δύο περιπτώσεις, κατά την άποψή μου, δεν παίζουμε το ρόλο ενός ειρηνευτικού παράγοντα που μπορούσαμε να παίξουμε, γιατί παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας είναι η χώρα μας διαχρονικά και θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλά αυτό το ρόλο. Αλλά εμπλεκόμαστε ως από τους πιο. Δηλαδή, είμαστε τέταρτοι στην πώληση όπλων στο θέμα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως μαθαίνουμε από τους Γερμανούς, βέβαια, όχι από, από την κυβέρνηση. Yeah. Τα ίδια και στο άλλο. Άρα, ταυτοχρόνως και με τις ΗΠΑ. Και με τις, εδώ πέρα, με την επαόριστον. Όλα αυτά τι αποδεικνύουν όμως. Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις για αυτά τα λέω. Σε αυτά που άκουσα. Και άκουσα ορισμένα ζητήματα, κατά την άποψή μου, που είναι η ουσία του προβλήματος. Θα έρθετε μια μέρα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, μια βοήθεια. Τι αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο της Ελεύθερης Επαγγελματίας? Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Σήμερα ολοκληρώθηκε η λεγόμενη δημόσια διαβούλευση. Από ό,τι μου είπαν από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν μπει στο νομοσχέδιο 2.500 παρατηρήσεις και προτάσεις από τον κόσμο. Όλες αυτές πρέπει να διαμορφωθούν σε ένα νέο νομοσχέδιο. Αυτό όμως θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Ίσως ναι, μέσα στη βδομάδα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, για να κατατεθεί στη Βουλή και να αρχίσει η συζήτηση. Η βασική αλλαγή είναι η εξής. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον τρόπο φορολόγησης, γιατί στα άλλα δεν υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις. Όποιος δεν θέλει να τεθεί στο κριτήριο, στο
πώς το λέμε, στο τεκμήριο του εισοδήματος, μπορεί να το κάνει. Αρκεί να δεχθεί κατά προτεραιότητα τον έλεγχο το φορολογικό. Και ποιος δηλαδή, είναι τον έλεγχο αυτόν? Η εφορία. Έχει δυνατότητα. Απλώς, ναι, βεβαίως. Απλώς θα πει ότι εγώ δεν δέχομαι το τεκμήριο εισοδήματος, δεν το αποδέχομαι, αλλά δέχομαι τον κατά προτεραιότητα έλεγχο από την εφορία. Επομένως, θυμίζω. Όποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, λες, μπορεί να κάνει έλεγχο. Θυμίζω ότι δείτε. Το ίδιο ισχύει και στο τεκμήριο εισοδήματος. Ναι. Στο τεκμήριο διαβίωσης. Και αυτή η διάταξη υπήρχε και εκεί. Και κανένας, μα το λέω ξανά, κανένας δεν δέχθηκε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Πάνω στην κυβέρνηση τώρα πιστεύουν ότι αυτοί που πραγματικά έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από το 10.900, θα δεχθούν το φορολογικό έλεγχο και θα γλιτώσουν το χιλιάρικο. Ωραία. Τώρα, για να μην διακόψουμε μετά, να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση με το θέμα αυτό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε βράδυ έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ένθεν κακήθεν, πρέπει να πω. Και από ανθρώπους οι οποίοι λένε πως αδικούνται και από ανθρώπους που λένε ήρθε η ώρα να πληρώσουν και αυτοί που δεν πληρώνουν ως τώρα. Να το πούμε. Έτσι συμβαίνει κάθε βράδυ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εδώ. Τα ακούμε μαζί παρέα. Λοιπόν, και εσείς κύριε Κώστα, τα ακούτε μαζί. Εσείς τα ακούτε και διπλά καμιά φορά. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Διάλειμμα σε 3-4 λεπτά είμαστε πίσω. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Πριν πάμε στη συζήτησή μας, που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει για το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών, τη φορολόγηση και το τι θα ισχύει τελικά, το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε μια φωτογραφία. Είναι πριν από 2-3 ώρες αυτή. Κύριε Κώστα, θα ήσουν παρόν, νομίζω, έτσι. Ναι, είναι το βραβείο βιώσιμης καινοτομίας και καινοτόμων που πέθυνε στον Νιάρχο, στο Επιμελητήριο Αθηνών. Εδώ είναι δύο. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ένας κοιτάει την Ανατολή και άλλος τη Δύση. Κάπως έτσι ήταν γενικά. Ο κύριος Κασελάκης και τα αριστερά. Ο κύριος Κασελάκης ήρθε αργότερα. Πρώτος είχε πάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το χαιρέτησε. Πήγε μπροστά του. Εκεί έχω ένα εντυπωσιασμένο. Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να μην σηκώνεται καν, ούτε να κάνει την κίνηση να σηκωθεί. Α, καθεστώς. Του έδωσε το χέρι και μια ακραία χειραψία. Και μια παγωμένη χειραψία, λέει, ήταν. Και μετά έτσι, αυτό ήταν το κλίμα γενικά σε όλη τη συνάντηση. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ θέλω να το πω τώρα αυτό. Δεν είναι ευγενικό. Δεν είναι. Όταν αφού είχε γυρίσει και είναι την πλάτη, γύρισε ένα στον άλλο. Και ο χειρότερος εχθρός μου να μπει εδώ μέσα, ή πολιτικός μου αντίπαλος, θα σηκωθώ από ευγένεια να του δώσω το χέρι μου. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης το έχει ξανακάνει. Στη Βουλή, όταν πάει να μιλήσει, πάει γύρω-γύρω για να αποφύγει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η κριτική βεντέτα παραπέμπει σε άλλου είδους. Συγγνώμη, το λέω μπροστά στον κύριο Χριστίδη. Ναι. Έτσι, γιατί δεν είναι ευγενικά πράγματα αυτά. Λοιπόν. Τώρα έχουμε και πολλούς κριτικούς, κύριο Κώστα, αρχηγούς. Οπότε... Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Πάμε στο θέμα μας. Πάντως χαιρετήθηκαν, αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Πάλι καλά. Εντάξει, δεν, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Μα γιατί πήγε και στάθηκε μπροστά του. Τον είδα, πήγε και στάθηκε μπροστά του. Δεν μπορούσε να το αποφύγει. Σηκώθηκε κάποιο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία να το χαιρετήσει τον κύριο Κασελάκη? Ήταν υπουργός εκεί. Δεν είναι. Ήταν τρεις υπουργοί, σηκώθηκε. Πρέπει να σηκώθηκαν. Την κίνηση την κάνει. Σηκώθηκε, κύριε Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ας μην μείνουμε εκεί. Δείξαμε ένα έτσι παραπολιτικό είναι αυτό, δεν είναι πολιτικό. Γιατί ήμουν και εγώ εκεί, στη δεύτερη σειρά, και είδα μια χαρά. Χαιρέτησε τον κύριο Χατζηδοδοσίου πάρα πολύ θερμά και μετά έκατσε την καρέκλα του ποσοστού. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε, πάμε. Ο κύριος Χατζηδάκης βλέπετε ότι κάνει κάποιες αλλαγές και κυρίως λέει στον κόσμο, OK, όσοι είστε εντάξει και νιώθετε ότι είστε εντάξει, θα ζητάτε να ελεγχθείτε, θα γίνεται γρήγορα αυτός ο έλεγχος και όταν ο έλεγχος δείξει μας, ότι λένε, πραγματικά έχετε βγάλει λιγότερα από αυτά που δηλώνετε, τότε δεν θα πληρώσετε 1.500 ευρώ. Πρώτα, αν είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Θα σας πω κάτι για αυτό που ακούω πρώτο και μετά θα πω για την θέση μου αυτό που έχει καταδεθεί μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει διαβούλευση. Το πρώτο που θέλω να πω σχέση με αυτό είναι μια παραδοχή πρώτα απ' όλα αυτή η οποία κάνει αυτή τη στιγμή, ότι ενώ μπορεί να ασκήσει φορολογικούς ελέγχους, δεν ασκεί για όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά απορίας άξιων, γιατί αυτό το οποίο λέει σε σχέση με το ελεγχτικό για τους ορισμούς, γιατί δεν το εφαρμόζει, κατά προτεραιότητα και ξέρουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αν θέλουν πραγματικά πού θα εστιάσουν, έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα. Και να μην πηγαίνει σε μια οριζόντια κοινωνικά άδικη φορολόγηση. Πάντως δεν το ξέρουν, γιατί αυτό έχει αποδείξει πράξη όλων των κυβερνήσεων. Εντάξει, και το δικό σας και δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο σε σχέση με τους ελέγχους και σε σχέση με την
Με όχι, την... Το ότι υπάρχει φοροδιαφυγή των 400.000 ανθρώπων. Υπάρχει φοροδιαφυγή. Άρα στην οποία δεν είναι. Αλλά λέω ότι ανά περιόδου υπάρχουν κυβερνήσει οι οποίε έχει αφαιθεί χωρί ελέγχου περισσότερο σε σχέση με άλλε. Δεν έχει επιληθεί γενικώ το θέμα τη φοροδιαφυγή. Αλλά κατά την άποψή μου, έτσι όπω παρακολουθώ, ο καθένα έχει τι εκτιμήσει του. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά μια διετία του Κώστα Καραμαλή και ειδικά την προηγούμενη τετραετία, το θέμα το να έχει αφαιθεί εντελώ ελεύθερο το πεδίο ήταν ελεύθερο. Τώρα, άρα το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που λέγεται είναι μια παραδοχή ότι μπορούν να κάνουν τους φορολογικούς ελέγχους και δεν τους κάνουν και προχωρούν σε μια άδικη οριζόντια φορολόγηση. Γιατί αυτό το οποίο έρχεται είναι εντελώς άδικο, θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά. Διότι δεν μπορεί ένας ο οποίος βγάζει πάρα πολλά χρήματα και πιθανόν φοροδιαφεύγει. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα. Σωστά υπόθηκε πριν. Με έναν άλλον ο οποίος για διάφορους λόγους δεν βγάζει πολλά χρήματα ή δεν βγάζει και για αρκετά χρόνια μέσα στην κρίση. Ή είναι και μόνος του, χωρίς υπαλλήλους. Γιατί αυτά ισχύουν. Τα βλέπουμε στην αγορά, στην ελληνική αγορά εννοώ, ναι, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και να τους βάζει στην ίδια οριζόντια φορολόγηση τεκμαρτή. Είναι κοινωνικά άδικο. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, ναι, είναι ότι είναι πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάπτωση με κοροϊδία όταν μια κυβέρνηση πριν τρεις μήνες έκανε προεκλογική περίοδο. Ναι. Δεν το έκανε, ξέρετε. Με τον κύριο Καραγκούνη έχουμε την ευκαιρία και προεκλογικά να κάνουμε πολλές φορές συζητήσεις. Ναι. Δεν μου είπε μια φορά ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι σκοπεύουμε ή υπάρχει περίπτωση να φορολογήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο πριν τρεις μήνες. Όχι πριν τρία χρόνια και να έρθει γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Άρα εδώ υπάρχει μια κοροϊδία. Το δεύτερο που θέλω να πει. Μια τελεία. Κύριε Χριστίδη, εσείς. Κοιτάξτε, με το νέο δεδομένο αυτό που είπε πριν από λίγο ο Χρήστος. Μάλλον αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κώστας, νομίζω ότι. Περιμένουμε να δούμε τι εν τέλει θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να δούμε μια σειρά δεδομένων. Δεδομένο νούμερο 1. Η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε πριν από λίγο καιρό τη φοροδιαφυγή στο ύψος των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους και επιστήμονες, τα έσοδα τα οποία ευελπιστεί να πιάσει είναι περίπου 650 εκατομμύρια. Είχαν πει 850 στην αρχή, νομίζω τώρα καταλήγουν ότι είναι κοντά στα 650. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραγκούνη ή οποιονδήποτε άλλο γνωρίζει το τραπέζι από πού σκέφτονται να πιάσουν όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, είναι μία πραγματικότητα ότι το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε μία πολύ άδικη κριτική πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές για δίκαια μέτρα φορολόγησης τα οποία πρότεινε. Δηλαδή, τι είπε το ΠΑΣΟΚ τότε? Ότι το μέρισμα αυτό, το οποίο είναι ένα από τα μικρότερα μερίσματα που πληρώνονται πανευρωπαϊκά. Φόρος μερισμάτων. Ναι, ο φόρος μερισμάτων. Και ο οποίος είναι στο 5% για μετοχές ύψους 2, 2,5, 3 εκατομμυρίων, σίγουρα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θα επιβαρύνονταν τότε οι άνθρωποι για 2.000, 2,5 και 3.000 ευρώ. Ήταν μια πρόταση την οποία εμείς είχαμε καταθέσει για τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε τα λεφτά για να τα δώσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα κ.ο.κ. Δεχτήκαμε σφοδρή επιδρομή από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε φορομπίχτες. Κάθε τρεις ώρες αλλάζανε τίτλους στα sites με τα στελέχη αυτά τα οποία έβγαιναν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τότε. Τρεις μήνες μετά η Νέα Δημοκρατία έρχεται και με ένα σμπάρο αποδέχεται δύο προβλήματά της. Το πρώτο είναι τα ψέματα. Τα προεκλογικά. Ποτέ δεν είπε ότι θα το κάνει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι 4,5 χρόνια έχει αποτύχει να πιάσει τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, η μεταρρυθμιστική μέσα σε εισαγωγικά, αδυνατό να πιστέψει ότι ανακάλυψε τη φοροδιαφυγή το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη μήνα του 2023. Και επομένως, μαζί με μια αντίληψη την οποία άκουσα να προκύπτει στο δημόσιο διάλογο και από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσακλόγλου, το οποίο δεν νομίζω ότι κανέναν από τους δικηγόρους οι οποίοι άκουσαν και τη συγγνώμη του είναι κάτι το οποίο θα ξεχάσουμε ποτέ, δείχνει μια αντίληψη. Και η αντίληψη αυτή είναι προσβλητική και στην ουσία και στην Μάλιστα. επικοινωνία. Λοιπόν, για να ακούσουμε σας, κύριε Σκάλκο. Γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα? Γιατί ήρθε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οριζόντιο μέτρο που δεν είχε, όπως είπε και ο κ. Στοχαρόπουλος, ανακοινωθεί προεκλογικά και στις προγραμματικές δηλώσεις, αν όχι προεκλογικά, από την νέα κυβέρνηση, που ήταν και προηγούμενη η ίδια. Έτσι. Είπαμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί, κύριε Κωνστά, μείνετε σε μια λέξη, περαίωση. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα.
Το κάνει λοιπόν γιατί όμως στο χρόνο του δεκαετίου, στην αρχή της νέας θητείας. Γιατί το κάνει στην αρχή της νέας θητείας, γιατί δύο χρόνια τώρα η ακρίβεια την οποία την έχει αφήσει ανεξέλεγκτη, την αγορά την οποία την έχει αφήσει ασίδωτη, καταπίνει τα εισοδήματα κυρίως των μισθωτών. Με ένα ΦΠΑ καταχρηστικό, 24%, το 1 τέταρτο της τιμής, με έναν φορομπηχτικό ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπου τι έχουμε στο δεκάμηνο, κύριε Ξενάκη, ποια είναι τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, 6 δις πρωτογενές πλεώνασμα. Ακούστε, 6 δις πρωτογενές πλεώνασμα. Και θα αναρωτηθεί κανένας, γιατί τότε ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα 600 εκατομμύρια και η χρήση δεν είναι το καν 650, για τα 600 εκατομμύρια. Γιατί θέλει να προκαλέσει κοινωνικό αυτοματισμό. Για να ξεχάσουμε την ακρίβεια και να πούμε ότι κάποιος φταίει. Ποιοι φταίνε? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τα παίρνουν, δεν κόβουν αποδείξεις, που αυτό είναι τώρα, έγινε γνωστό. Δηλαδή, 4,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, τώρα κατάλαβε ότι πρέπει να ελέγξει τη φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς θα το λύσουμε? Αλλά όχι, θα το κάνει τώρα που της έχει ξεφύγει η κατάσταση με την ακρίβεια, για να δημιουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και, κύριε Κώστα, να πάει σε μια περαίωση. Για να πάρει τι, 600 εκατομμύρια, όταν έχει 6 δις στο ταμείο από ΦΠΑ, από φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από τα φορομπηχτικά μέτρα που πληρώνουμε και στη συνέχεια από τα 6 δις δίνει τα 352 εκατομμύρια σε ΠΑΣ. Καταλάβατε? Ναι. Δηλαδή κλέβει 6 δις, ναι, από τις τσέπες μας. Δίνει 352 εκατομμύρια για το καταπενιντάρι που θα για τα Χριστούγεννα τώρα. Ναι, ναι, τόσο, τώρα, το Δεκέμβριο. Και κάνει τώρα, ναι, στην έναρξη της θητείας της αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό για να πει ότι είναι φορολογικά δίκαιο. Μια τελεία και εσείς, λοιπόν, γιατί μαζευτήκαν πράγματα. Σήμερα, ναι, στο Υπουργείο Οικονομικών, στελέχη, ήταν υπάλληλοι, έτσι, διευθυντές, μου λέγανε ότι δεν θα δεχθεί κανένας την κατά προτεραιότητα έλεγχο της εφορίας. Θα πάνε όλοι να δώσουν το 1.444 ευρώ. Θα πέσουν έξω. Έτσι μου είπαν. Θα πέσουν έξω, κύριε Κώστα. Ξέρετε πόσες κυρίες που έχουν τα παιδιά τους είναι μόνο για τις ασφαλιστικές? Μα δίλετε τώρα. Εξαιρούνται οι αγρότες, εξαιρούνται τα μπλοκάκια, οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν σε 2 ή 3 εργαζόμενους, εξαιρούνται αυτοί που ζουν στα μικρά χωριά και στα μικρά νησιά. Κύριε Κώστα, θα πέσουν έξω. Όπως κάνανε και επί Παπακοσταντίνου με τις αποδείξεις και έφτασαν εφοριαμοί μέχρι, από εδώ μέχρι την Πάτρα και έγινε επιστροφή φόρου και χάθηκαν τα δημόσια έσοδα. Επί λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, μαζευτήκανε εδώ, ακούτε. Εκτός από τα ψέματα και την κοροϊδία, γιατί αυτές τις φράσεις χρησιμοποίησαν, ναι, πριν, και για την ουσία όμως. Έτσι, για την ουσία. Εντάξει. Θα μείνω σε αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η βασική φιλοσοφία δεν αλλάζει το νομοσχέδιο. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να υπάρχει φορολογική συνείδηση και φορολογική δικαιοσύνη. Δεν θα μπω στον πειρασμό, ο κ. Κώστας βέβαια έχει ρεπορτάζ, να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι σημειακές αλλαγές και αν θα είναι γύρω από το τεκμαρτό εισόδημα. Θα το δούμε. Ακούω κι εγώ, όλοι πληροφορούμαστε, μπορεί να είναι προς τα εκεί η κατεύθυνση. Όπως να δούμε και τι αλλαγές θα υπάρξουν, ειδικά στους νέους επαγγελματίες. Εκεί μένω πάρα πολύ, γιατί όλοι έχουμε περάσει, εγώ ως νέος δικηγόρος τότε, αλλά και πολλοί νέοι συνάδελφοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες γενικώς, να μην υπάρχει επιβάρυνση για τα πρώτα χρόνια του εργασιακού βίου, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, γιατί σίγουρα τα πρώτα 5 χρόνια πιθανότητα να είναι ένα κρίσιμο έτσι, χρονικό διάστημα στο οποίο δεν πρέπει να επιβαρύνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και την προτροπή του κ. Τσακλόγουλ, ελπίζω. Εντάξει, αυτό και εσείς και είναι οι δικηγόροι, γιατί και εσείς ασκήσετε δικηγόρια. Να γίνετε λιβεράδες, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ ατυχής αυτή η δήλωση και προφανώς δεν εκφράζει, θεωρώ ότι δεν εκφράζει και τον ίδιο, δεν ξέρω, ίσως εν τη ρήμη του λόγου το είπε. Τώρα, ακούω τη μία πλευρά. Βέβαια, άκουσα για το, και από τον κύριο Χριστίδη, αλλά και από τον κύριο Θεοχαρόπουλο για τα 10 δις της φοροδιαφυγής και από τον κύριο Σκάλκο. Βέβαια, δεν ακούω πώς θα πιάσουν και αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Εδώ λοιπόν υπάρχει σχέδιο το πώς θα πιαστεί. Όχι, υπάρχει το σχέδιο πώς θα πιαστεί. Υπάρχει πρόταση. Και αυτό έχει να κάνει. Και η πρόταση είναι να δοθεί αξία στην απόδειξη. Δεν έφερα τυχαία το παράδειγμα της διακυβέρνησης Παπανδρέου με τον κύριο Παπακοσταντίνου, όπου τρέξανε όλοι οι φορολογούμενοι να καταθέσουν αποδείξεις. Και τότε δόθηκε αξία στην απόδειξη. Ακριβώς. Εντάξτε, ας μην γελιόμαστε. Ακριβώς. Το μαζέψανε. Έγινε με τα χαρτιά, βέβαια, τότε. Τώρα με τα ηλεκτρονικά είναι ακόμα πιο εύκολα, κύριε Ξενάκη.
Τώρα ηλεκτρονικά είναι πιο εύκολα. Το έχει πιο αξιόπιστο. Έτσι. Ναι, συναλλαγές, ακριβώς. Ας μην γελιόμαστε, οι συναλλαγές στην επόμενη πενταετία θα ψηφιοποιηθούν. Αυτό λοιπόν να το ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε ήδη, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει μόνο ψηφιακή συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε όλοι σε μια τέτοια κουλτούρα, σε μια τέτοια φορολογική συνείδηση. Έτσι θα πιαστεί και η φοροδιαφυγή και έτσι θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Είτε πάρουμε τα 10 δις, είτε μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, θα αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Είναι ξεκάθαρο, ακριβώς γιατί θα μπούμε σε μια άλλη λογική. Και αυτό γίνεται γιατί συνδέουμε ηλεκτρονικά, κάνουμε ψηφιακές εφαρμογές. Το ξέρετε, το ακούμε πολύ καιρό, βέβαια. Έτσι. Εδώ η σύνδεση ταμιακή με τα πώς γίνεται. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Ξενάκη, ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς έγινε μια δουλειά. Τότε, συγγνώμη, αφού πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν. Αφού πάτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί κάνετε αυτό, αφού λέτε ότι μπαίνουν και τα POS και άρα θα έχετε πολύ καλή εικόνα. Γιατί προϊόντος του χρόνου, κύριε Ξενάκη, και μέσα στα επόμενα χρόνια. Και μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη λογική της φορολογικής συνείδησης. Και σας είπαμε τις σημειακές αλλαγές, χρησιμοποιώ το όρο γιατί έτσι χρησιμοποιήσε και η κυβέρνηση, που πρέπει να γίνουν. Και προστασίας κάποιων ομάδων, έτσι. Γιατί βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ακριβώς με την κατάργηση του όρου επιδιδεύματος ήδη θα έχει τεράστια μείωση. Αυτό το πιστεύετε ότι η φορολογική συνείδηση τη βελτιώνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό είναι ένα καλό ζήτημα. Αλλά αυτό νομίζετε ότι βελτιώνει το οριζόντιο. Από φορολογική συνείδηση. Σας είπα, ακόμα και για τον οριζόντιο χαρακτήρα, ήδη το Υπουργείο έχει πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Προφανώς, όταν κάνεις κάτι οριζόντιο, υπάρχουν ζητήματα. Αλλά η κεντρική στόχευση δεν αλλάζει. Γιατί ξεχνάμε από την άλλη, κύριε Ξενάκη, ότι ήδη έχουμε ψηφίσει 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια. Δεν μιλάει κανένας γι' αύτο. Αύξηση συντάξεων. Με βάση όρου αγοραστική δύναμη, μείωση. Αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Άρση του ξεπαγώματος των τριετιών. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί τώρα λέμε μια καλή μέρα εδώ μεταξύ μας ή λέμε καμιά κουβέντα. Γίνονται γιατί υπάρχει πίσω ένας προϋπολογισμός που μπορεί να τα αντέξει όλα αυτά. Ακούω, λέει, ήταν ένας νόμος που είχε ψηφιστεί πριν από 10 χρόνια και έπρεπε να γίνει. Και τι το κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καμία κυβέρνηση. Μα αφού το 17 ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος θα εφαρμοζόταν τώρα, κύριε. Το κάνουμε γιατί, κύριε Βαρόπουλε, έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Και όσο και αν γελάνε και λιδωρούν 452 εκατομμύρια ευρώ που έρχεται να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της ακρίβειας στα τρόφιμα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί σιγά σιγά ο πληθωρισμός ευρωπαϊκός, ο μέσος, έχουμε φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό πληθωρισμό, τα 352 εκατομμύρια μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναδοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πρέπει να έχει και δημοσιονομικές εφεδρίες να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν θα πάρει. Δεν θα είναι αιώνια, δεν θα είναι. Τα 6 δις, τι θα τα κάνει το Υπουργείο Οικονομικής. Τα 6 δις που ανακοίνωσε ότι έχει πλεονέσμα, τι θα τα κάνει, κύριε Καραγκούλη. Λοιπόν, έχουμε και ένα χρέος. Μισό λεπτό και μην τα μπλέκετε. Αλλού πάνε τα χρήματα. Αυτά είναι. Κοιτάξτε, είχαν προϋπολογίσει 1,8 δις πλεόνασμα και πήγε 6 λοιπόν, δις. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά που δεν τα είχαν προϋπολογίσει, τι θα τα κάνει. Κύριε Σκαλγό, προεκλογές έρχονται. Ό,τι χρήματα υπάρχουν ως υπερπλεόνασμα, ναι. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα επιστρέφουν πίσω στους πολίτες. Ωραία. Ξεκάθαρα. Ξέρετε λοιπόν, πόσα χρήματα είναι αυτά. Από εκεί και πέρα. Είναι και πάνω πέρα. Από 4,5 δις. Πρέπει να έχουμε. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να έχουμε. Πώς δεν έχουμε υποχρεώσεις. Έχουμε και δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Κύριε Καραγκούνη, λοιπόν, ακούστε. Επειδή αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση. Στο θέμα, στο πεδίο του καυσίμου, η ψηφιοποίηση δεν παίρνει άλλη ψηφιοποίηση. Σύστημα ισρών νεκρών. Παρατηρούνται όλα και τα δύο δηληστήρια και τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν. Λαθρεμπόριο καυσίμων έχουμε. Λοιπόν. Έχουμε. Γιατί δεν ελέγχεται εκεί που είναι ψηφοποιημένο. Κύριε Σκαλγό, ακούστε λίγο. Ο κόσμος καταλαβαίνει το εξής. Καταλαβαίνει ότι μπαίνουν πλέον σταθεροί δημοσιονομικοί κανόνες. Θα υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες σταθερές. Θα είναι σε σταθερή βάση. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουμε πραγματικά δίκαιη και φορολογική πολιτική, αλλά και κοινωνική πολιτική. Πείτε το όπως θέλετε. Γιατί. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σας είπα, μια δύσκολη συγκυρία και πρέπει το κράτος να είναι σε δυνατότητα, να έχει τη δυνατότητα δημοσιονομική να παρεμβαίνει σε σταθερή βάση και να αυξάνει τους μισθούς σε σταθερή βάση, να αυξάνει τις συντάξεις σε σταθερή βάση. Αυτό το κάνουμε, είναι δεδομένο, το κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και εκεί που χρειάζεται να παρέμβουμε, και θα χρειαστεί να παρέμβουμε, όχι τώρα με 452 εκατομμύρια, αλλά θα ξαναχρειαστεί να παρέμβουμε, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να λέμε ότι ναι. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Από εκεί και πέρα, το ότι πρέπει να μπούμε και σε μια λογική. Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρξουν αδικίες.
Αλλά αυτές πάμε να θεραπεύσουμε τώρα με το φορολογικό νομοσχέδιο. Θα γίνουν αλλαγές, είναι ξεκάθαρο θα γίνουν αλλαγές. Όλοι μπορούμε να προβληματιστούμε από μια οριζόντια πολιτική, που φαίνεται να μια οριζόντια πολιτική. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει ένα ζήτημα, διότι το 85% κύριε Ξενάκη των ελεύθερων επαγγελματιών, δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι φοροκλέφτες. Απλά υπάρχει ως δεδομένο ότι δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ. Μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία και η Θεοδωρόπη να είναι έτσι. Είναι, αλλά πρέπει να το εντοπίσουμε και να δούμε. Το ενδιαφέρον, και χωρίς να θέλω να ξαναλέσω, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάτε καθόλου για τη μεγάλη φοροδιαφυγή στη χώρα μας με τα τεράστια ποσά. Νομίζω σας είπε και ο κ. Κωστίδης τα ποσά πριν. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, κύριε Θοδωρόπουλε. Άκουσε τον κύριο Χριστίδη. Για τα 800 εκατομμύρια κάνουμε μια ολόκληρη. Κύριε Θοδωρόπουλε, άκουσε αυτό που είπε ο κ. Χριστίδης. Είμαστε λοιπόν σε μια ευρωπαϊκή γειτονιά εδώ πέρα, έτσι. Και ξέρετε τι φορολογικούς συντελεστές έχει η ευρωπαϊκή γειτονιά και ξέρετε πόσοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα και ξέρετε πόσοι μετά την επενδυτική βαθμίδα θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Άρα πιστεύετε... θα μειώσουμε φορολογία. Όχι, μετά κύριε από αυτό. Χριστή, θα σας πω το εξής. Εγώ γνωρίζω για την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αλλά μην μιλήσουμε τώρα για τη συζήτηση. Γνωρίζω για την επαγγελματική μου δραστηριότητα, κύριε Ξενάκη, που θέλουν πολλοί επιχειρηματίες και άλλοι, μεγαλύτεροι, ο κύριος Κώστας θα ξέρει ακόμα περισσότερο, που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά σου θα πάω στη Ρουμανία. Γιατί έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και γιατί έχει καλύτερο υπόλοιπο. Εμείς αντέχουμε να χάνουμε τώρα θέσεις εργασίας. Πρέπει όλα να τα βλέπουμε. Φόρους σε πολλά. Και το ξέρετε. Εγώ αναγνωρίζω στον κύριο Καραγκούνη ότι έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη να εκλογικεύσει αυτό τον παραλογισμό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρχεται ως μια δίθεν φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική δύναμη και εφαρμόζει πρώτα απ' όλα έναν απολύτως οριζόντιο κεφαλικό όρο. Φόρο. Λέει όμως, προσθέτει όμως ότι θα μαζευτούν χρήματα τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Τα 600 εκατομμύρια. Χρήμα. Λοιπόν, και να σας πω κάτι. Που θα δουν, γιατί, για να αντιμετωπιστεί για παράδειγμα η ακρίβεια, για την οποία είδαμε και τον τίτλο νωρίτερα. Δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Και αυτό θα σας το φέρω με ένα απλό παράδειγμα το οποίο αν κάποιος έχει το αντιπιχείρημα να το ακούσω. Πριν από ένα χρόνο, προϊόντα τα οποία είχαν υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων είχαν χαμηλότερη τιμή από την τιμή με την οποία σήμερα πολλούνται στα σούπερ μάρκετς. Αυτό δείχνει ότι η εσχροκέρδεια και ο τρόπος με τον οποίο υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει είναι αναποτελεσματική. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει τις υπερφυσικές ικανότητες με τα μάτια να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και να αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν γίνεται αυτό επειδή πήγε δύο φορές στα σούπερ μάρκετ. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να πάει αύριο το πρωί και σε μια λαϊκή αγορά και καλά θα κάνει να πάει για να διαπιστώσει αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τώρα, το ότι έξυπνα επικοινωνιακά η κυβέρνηση έρχεται και λέει ναι, αλλά αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει και στην Αυστρία. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει και στη Σουηδία. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία 4,5 χρόνια η ίδια κυβερνά. Και δεν δικαιούται να έρχεται και να λέει ότι από αυτά τα 600 εκατομμύρια θα δώσω κάποια πας. Γιατί? Γιατί έχει και άλλα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία θα μπορούσε να έχει διαθέσει. Υποτίθεται ότι έχει μια σειρά μέτρων τα οποία αποδίδουν οικονομικά και τα οποία θα μπορούσε να έχει διαθέσει και που στο τέλος της ημέρας όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το κόστος ζωής γίνεται δυσβάσταχτο για το μέσο Έλληνα. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα νόμο που είναι χειρότερο από τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πιο άδικος. Σε αυτό εδώ το στούντιο ο κύριος Κατρούγκαλος πριν από τις εκλογές είχε πει αυτά τα οποία είχε πει και θυμόμαστε όλοι τι ακριβώς συνέβη. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει τώρα και μάλιστα σε χαμηλότερα εισοδήματα από ό,τι περιέγραφε ο εκείνος ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο σκόπος δεν έδειξε αυτό το πράγμα. Που λέμε στον τίτλο ότι προτάθηκε λέει στον κύριο Μητσοτάκη να δει τον αναπληρωτή πρωθυπουργό. Και αρνήθηκε ο κύριος Μητσοτάκη. Έχουμε και μια δήλωση του κύριου Κασελάκη. Χειροτερεύει ο κύριος Σούρνακ με αυτό, έτσι. Το χειροτερεύει ο κύριος Σούρνακ με αυτό. Δεν το καλυτερεύει με αυτή τη δήλωση. Και έχουμε μια δήλωση του κύριου Κασελάκη για το θέμα αυτό, ότι η υπόθεση είναι ένα θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι ένα θέμα που ξεπερνάει το πρόσωπο του εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργού. Είναι εθνική υπόθεση, ηθικό ζήτημα και απαιτούμε σεβασμό από όλους τους θεσμούς και στα δικαιά μας. Λέει ο κύριος Κασελάκης. Πολύ προσεκτική δήλωση. Ναι, όπως και οι προσεκτικές θα τοποθετήσει εδώ που άκουσα, θέλω να πω, για να είμαι εντάξει. Έτσι. Να μην ρωτήσουμε τη ακρίβεια όμως. Ναι. Για να ακούσουμε και εσάς και τον κύριο. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για την ακρίβεια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει στην Ελλάδα η εντυνόμενη ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια εντάξει υπάρχει. Εσείς, συγγνώμη, είναι κυρίως... συμπληρωματικά, εσείς διαφωνείτε με αυτά τα 352 εκατομμύρια. Θα σας πω, όχι, τα θα σας πω. Ή τις, τα επιδόματα θα σας αυτά. Η ακρίβεια εδώ είναι κυρίως ζήτημα εσχροκέρδειας. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω και μπορώ να αναλύσω την εσχροκέρδεια, είτε αναφέρθηκαν πριν παραδείγματα στα καύσιμα,
είτε αλλού στα τρόφιμα υπάρχει σκροκέρδεια παντού που οδηγεί σε ένταση της ακρίβειας. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές διαρθρωτικού τύπου είτε στη μείωση των έμεσων φόρων, είτε στη ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ΦΠΑ στα τρόφιμα, είτε άλλων μέτρων στην αγορά και ελέγχων και αποτελεσματικών προστήμων και αλλαγή τη νομοθεσία μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει και χίλιο δύο πραγμάτων, έρχεται εκ των υστέρων η κυβέρνηση να δώσει ορισμένα επιδόματα τα οποία ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά παραμένει το πρόβλημα εκεί, σταματάει το επίδομα και είναι το πρόβλημα. Με ρωτάτε αν πάρει κάποιο κάποια χρήματα. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή. Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Δεν τα ψήφισε πριν από τι εκλογέ. Δεν τα ψήφισε. Εντάξει, κοιτάξτε, κάθε ευρώ το οποίο έρχεται βοηθάει τον πολίτη. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αλλά το θέμα είναι αν του παίρνει 10 και του δίνει ένα πίσω, όταν το δίνει το ένα βοηθιέται. Αλλά έχει πρόβλημα γενικώ η πολιτική αυτή. Δύο λέξει μόνο. Ένα θέμα αυτό που είπατε για τι αποδείξει. Το έσοδα-έξοδα ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα συλλογισμό έσοδα-έξοδα και να φορολογούμαστε ανάλογα. Αυτό οθεί κάθε νοικοκυριό στην κατανάλωση πρώτον και βοηθάει τους πλούσιους. Οι πλούσιοι καταναλώνουν και γλιτώνουν περισσότερους φόρους. Είναι ένα μέτρο που δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο σε επιχειρήσεις και κάτω από προϋποθέσεις. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Είναι 112 διαφορετικά λογισμικά που πρέπει να οθεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δουλειά της ΑΔΕ. Να σας πω κάτι. Επειδή ξέρετε την αγορά και την ξέρω, να σας πω κάτι. Πολλοί δεν συνδέουν επίσης την αγορά, τι συμβαίνει, επειδή ζητάνε πάρα πολύ τον ακατάσχετο επιτέλους επαγγελματικό λογαριασμό. Αυτό, ναι. Και τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό δεν τον κάνει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ένας ο οποίος έχει και χρέη και ανησυχεί σε σχέση με τη σύνδεση. Δηλαδή στην πράξη. Άρα το αποφεύγει. Σας λέω, ναι, εγώ λέω λοιπόν, βάζεις ακατάσχετο για αυτά τα οποία μπορείς να είναι και ελέγχεις τα άλλα ακριβώς όπως πρέπει να τα ελέγξεις. Για να λειτουργήσουν και τα POS. Στην πράξη θέλω να πω, και αυτά τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αυτό το οποίο λέω τώρα το γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι που το γνωρίζουν, αλλά δεν το λύνουν. Έχω ακούσει γιατί σήμερα μου είπατε ότι ήταν στην εκδήλωση, ήταν ο κ. Χατζηδεοδοσίου και έλεγε αυτά τα ζητάνε συγκεκριμένοι, τα συγκεκριμένα στην πράξη. Εδώ εγώ άκουσα στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα ζητάνε 4 χρόνια του ακούω να μιλάνε για αυτό τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά και δεν γίνεται πράξη, δεν το συζητάει καν η κυβέρνηση. Και μια κουβέντα για το εσάς για το θέμα αυτό. Πολύ καλή πάσα, προλάβω, ο κ. Κώστας, για τα έσοδα-έξοδα, επειδή έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό σε 3 ευρωπαϊκές χώρες και με πρωταθλήτρια τη Ρουμανία, η οποία αύξησε εντυπωσιακά το ΑΕΠ της, με το απλούστατο, με έναν ενιαίο οριζόντιο φόρο, και όχι αυτό το οποίο έχουμε, που λέει ελληνική λύση 15%, αφού μπουν όλα τα έξοδα του νοικοκυριού μέσα, με δηλωμένα τα εισοδήματα, ιδίως στα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, δεν μπορούν να κλέψουν, κύριε Κώστα. Ποιοι κλέβουν? Αυτοί που μπορούν. Αυτοί που μπορούν δεν είναι μισθωτοί. Αλλά και ακόμα σε αυτούς που απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που πραγματικά δεν έχει πάνω από 10.000. Άρα από πού πρέπει να αντλήσει φοροέσοδα? Από τους ολιγάρχες, από τους εφοπλιστές, από μια μεγάλη κατηγορία που μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρήματα με το 15% και να μπορέσει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, όχι με 24% ΦΠΑ, παράλληλα να μειώσει το ΦΠΑ και βεβαίως να μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που ακριβένει και το ελληνικό τελικό προϊόν. Παρακαλώ κάτι. Επειδή εδώ είμαστε στην αρχή μιας προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών, όπως το έθεσε και ο κ. Μητσοτάκης από το Λονδίνο, θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλώς να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, τηλεθεάτρες και τηλεθεατές, ότι όπως και η περίπτωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, επειδή δεν έχουμε ένα κείμενο πάνω στο οποίο να πατήσουμε, είναι άλλη μια περίπτωση που η κυβέρνηση το φέρνει το θέμα αυτό, όπως και άλλα θέματα, για να στρέψει το ενδιαφέρον από εκεί που πονάει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία. Και έρχεται ο κύριος Ερντογάν με όλες τις προσβολές και που θα πάει στη Θράκη και τον υποδεχόμαστε με ροδοπέταλα. Θα πάει, έτσι έχει πει. Μάλιστα, θα δούμε. Λοιπόν, και θα ακούσουμε μια από εκεί. Κανένα στο και παρεμπιπτόντως αυτό, μια σχόλιο. Και θα ακούσουμε από εκεί τι θα πει ο κύριος Ερντογάν. Και ας πει ένα σχόλιο μόνο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και δικαιωμάτων. Δυστυχώς σε δύο πολύ μεγάλες ατζέντες και κρίσιμες φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι όμοιρος και εκβιαζόμενος από τον κύριο Σαμαρά. Το είδαμε και στα μνημόνια με τη Μακεδονία που δεν τα έφερε 4 χρόνια. Έτσι πως βλέπω το γάμο τον ομόφυλο θα το φέρει αυτά τα 4 χρόνια. Σαν τα μνημόνια με τη Μακεδονία θα πάει. Όπου το βλέπουμε ακόμα και με τη συνάντηση με τον Ερντογάν που του βάζει ζήτημα ακόμα και αν το συνάντησε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο στον κύριο Καραγκού. Εσείς θα το ψηφίσετε αυτό άμα έρθει για τα ομόφυλα ζευγάρια? Κοιτάξτε, Ξενάκη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα. Πολύ, όχι, θα κάνετε μια ερώτηση. Για το θέμα δεν είναι μόνο
αλλά επειδή το έβαλε. Μ' αρέσει, βέβαια, μ' αρέσει το, να βλέπω τα ζητήματα όχι μόνο πολιτικά αλλά και νομικά λόγω της ιδιότητάς μου. Δεν είναι απλό ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν νομικές διαστάσεις. Θα το ψάξουμε. Και αν είχαμε το χρόνο. Πρέπει να δούμε. Δεν λέω για αυτό, κύριε Θοδωρόπουλε. Εγώ αναφέρομαι ξεκάθαρα στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί πάνω εκεί θα γίνει κουβέντα και συζήτηση. Οπότε δεν μπορώ να σας πω από τώρα τι θα ψηφίσω και τι θα ψηφίσω, κύριε Ξενάκη, για ποιο λόγο δεν μπορώ να σας το πω. Διότι πρέπει να δούμε πώς είναι ακριβώς το νομοσχέδιο και πώς θα έρθει. Γιατί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γάμο. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να σας πω. Να μιλάνε θετικά. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη τομή με το σύμφωνο συμβίωση. Και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η μισή κοινωνική δεν το. Όχι, θα σας το πω. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα έρθει το νομοσχέδιο. Έτσι. Καλύπτεται ήδη από το σύμφωνο συμβίωσης ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριοι και τους τέσσερις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επιστρέφουμε με τα δικά σας τηλεφωνήματα σε 2-3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Χριστίνα από τα Βρυλίσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο και σας βλέπω κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι να πω, τι να πρωτοπώ. Πληθωρισμός, ακρίβεια, ανεργία, 4 εκατομμύρια λαού κάτω από το όριο της φτώχειας, συντάξεις και αναπηρικά επιδόματα των 400 και 700 ευρώ. Ανάπτυξη μηδενική εδώ και 15 χρόνια. Χώρα φτωχοποιημένη, ελεημοσύνη από τους κυβερνώντες με 3% αυξήσεις, βοηθήματα εφάπαξ των 150 και 200 ευρώ, κουπόνια, σκέτη, κοροϊδία. Γιατί δεν τολμά κανείς να πει, ειδικά η αριστερά, το κόμμα του λαού, ότι η πραγματική μη καταγεγραμμένη ανεργία μετά το 2009 μέχρι και τώρα έχει ξεπεράσει το 40%. Μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, κυρία Ξενάκη, στον ΟΕΔ, οι οποίοι επιδοτούνται, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, ήταν πέρυσι 1.200.000, τα άλλα 2 εκατομμύρια πώς μπορούν να υπολογίσουν? Εμείς ξέρουμε πολύ καλά από αλγόριθμους. Ναι. Έκλεισαν μετά το 2010 με τα μνημόνια 200.000 επιχειρήσεις. Οι αυτοκτονίες συνεχίζονται κάθε μέρα και έχουν περάσει 13 χρόνια. Σας παρακαλώ, οι νομικοί με όμικρον γιώτα, οι γιατροί, οι πολυεθνικές εταιρείες, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες. Γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο ζήτησε 5.000 ευρώ για εγχείρηση υποδηλική στήλη. Δικηγόροι για μια αστική υπόθεση, όχι όλοι, ένα και ένα το κάνουν δύο για αστικές υποθέσεις, ζητάνε 50 και 100 ευρώ την ώρα. Για ένα μισθωτήριο κατοικίας, κύριε Ξενάκη, 300 και 400 ευρώ. Βάζετε πολλά μαζί. Ευχαριστούμε καταρχάς το τηλεφώνημα και επειδή ξέρετε, αφού μας παρακολουθεί, ότι δίνουμε 2-2,5 λεπτά να μιλήσει κάποιος, το κλείσατε, δώσατε πάρα πολλά στοιχεία. Εγώ λέω, νομίζω να μην είμαστε όμως τόσο. Πώς να το πω, να μην πω τη λέξη ισοπεδωτική, αλλά οι γιατροί όλοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν κάνουν αυτό το οποίο λέτε. Λέω τώρα εγώ. Είναι και άλλοι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως και αυτό ισχύει νομίζω για όλους τους επαγγελματίες. Που και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και οι άλλοι που δεν την κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όπως και οι φορολογούμενοι επίσης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάντως για το πρώτο τηλεφώνημα που κάνατε μετά από καιρό που μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Τάσο από την Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη, για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Α, και εσείς, μάλιστα, πέστε μας, ναι. Έχω ένα πρόβλημα. Η γυναίκα μου έχει 80% αναπηρία. Την ήρθαν οι γιατροί εδώ, την ήρθαν, της βγάλει 80% και μου ζητήσαν για να πάρει ένα επίδομα να βγάλω 11 δικαιολογητικά. 11. Βέβαια, τα έχω βγάλει όλα και δεν δέχονται στον ΕΠΚΑ το IBAN που έχω ένα κοινό λογαριασμό. Εγώ και η γυναίκα μου παίρνουμε τη σύνταξη, ναι. Τη δικιά μου. Ναι. Λοιπόν, και θέλουν, λέει, να βγάλει δικό της IBAN. Ναι. Πάω στην τράπεζα, λοιπόν, και μου
μου λένε δεν μπορεί να τις βγάλουμε. Λέω να καταθέσω αυτό, να βγάλει ένα δικό της λογαριασμό. Ναι. Όχι, μου λέει δεν μπορεί, πρέπει να έρθω. Μα δεν κουνιέται, είναι στο κρεβάτι. Πρέπει... Δεν πάει ούτε στην τουαλέτα. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει διαδικασία. Μου λέει, πρέπει να έρθει η ίδια από εδώ. Ναι. Τώρα πια πάντως, λοιπόν, ζητήστε λίγο τη βοήθεια, κύριε Τάσο, ακούστε, ακούστε μας, να κλείσετε το τηλέφωνο, γιατί δεν μας ακούει, μιλώσω, μιλάει και θα το πει στον αέρα, ακούστε λοιπόν, για πες. Πρέπει να ζητήσει λίγο τη βοήθεια ενός πιο νέου ανθρώπου, που είναι λίγο εξοικειωμένος με τα τηλέφωνα και με τους υπολογιστές, μπορεί πια να ανοίξει λογαριασμό στις μεγάλες τράπεζες χωρίς να πάει από το κομπιούτερ. Ανοίγεις πια τραπεζικό λογαριασμό, μπορείς, και παίρνεις IBAN. Ναι, χωρίς προσωπική παρουσία. Χωρίς προσωπική παρουσία. Το έχεις κάνει αυτό εσύ. Ναι, ναι. Εγώ διάνυξα πρόσφατα. Και η Εθνική το κτλ. Στην Εθνική το έκανα, ναι, ναι, και μου ζήτησαν προσωπική παρουσία και εμένα. Και πήγα εκεί. Από 1,5 χρόνο έκανα, πάντως, έκανα που χρειάζεται να κάνω για τη μάνα μου, μόνο δια αυτής αυτοπρόσωπης παρουσίας ζήτησε η Α. Και εγώ στην Εθνική, πριν από 2-3 μήνες. Τώρα πια είναι μια υπηρεσία που τις προσφέρουν τράπεζες. Έχει γίνει τώρα το φινόμενο. Λοιπόν, μακάρι να ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Πού πάμε, πάμε στον κύριο Δημήτρη από τη Δάφνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Σας ακούμε. Θα ήθελα μια απλή αλλά σαφή ερώτηση να κάνω στον κύριο Κώστα. Αφού πρώτα πω ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα είπε στον κύριο Καραμέρο ότι δεν γνωρίζει καλά οικονομικά και να μην εκτίθεται. Εγώ θα κάνω λοιπόν την απλή και σαφή ερώτηση και περιμένω μια σαφή και καθαρή απάντηση από τον κύριο Κώστα. Το 19 η Νέα Δημοκρατία βρήκε ένα μέσο μισθό και μέση σύνταξη 1.000 ευρώ. Έκανε πολλές αυξήσεις, έδωσε πολλά market pass, έδωσε, είναι κοντά στον πολίτη. Αυτός ο μισθός των 1.000 ευρώ πήγε 1.100, 1.150 που δεν πήγε σχημαλόγου. Μπορεί να πει ο κύριος Κώστας σήμερα αυτά τα 1.100-1.150 τι αγοραστική δύναμη έχουνε, με μια σαφή απλή απάντηση. Πολύ μειωμένη, μην το συζητάμε, μην το συζητήσουμε, πολύ μειωμένη. Πάρα πολύ μειωμένη. Όχι το πολύ μειωμένη, πόσο είναι, κύριε Κώστα? Όσο είναι εγώ ο πληθωρισμός. Εγώ δεν το πάνω από 650 ευρώ. Όσο είναι ο πληθωρισμός. Όπως είναι σε όλο τον κόσμο, κύριε Δημήτρη. Δεν ξέρω οικονομικά πολλά. Μάλιστα. Και σας λέω ότι το βάζω γύρω στα 650 ευρώ. Εσείς πού τοποθετείτε? Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να πεις νούμερο. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Εύστοχο αυτό που λέει πάντως. Ότι έχει αυξηθεί 20% ο ονομαστικός μισθός, ο μέσος μισθός. Αλλά οι αυξήσεις στον πληθωρισμό είναι πολύ περισσότερες από αυτό το 20%. Και αυτό και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν έχει πάει στα μισά που λέει, αλλά πάντως έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Έχουμε πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από τις Αχαρνές. Καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Γιώργος από τις Αχαρνές? Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ορίστε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πέστε μας. Θα ήθελα μία ερώτηση, σας παρακαλώ, αν μπορεί ο κύριος Κώστας να το κάνω. Εδώ είναι. Για να μου απαντήσει, είμαι συνταξιούχος ΑΜΕΑ με 90% αναπηρία. Και επειδή σε έχω βγει τώρα πρόσφατα στη σύνταξη, θέλω να ρωτήσω ότι αυτοί που παίρνουν 780 ευρώ σύνταξη, αυτοί θα πάρουν κάποια αύξηση που ακούω στα κανάλια και διάφορα? Ναι, αύξηση στη σύνταξη θα πάρετε. Έχει προσωπική διαφορά, έχετε προσωπική διαφορά, κύριε Γιώργο? Δεν ξέρω, κύριε Ξενάκη, γιατί τώρα έχω γίνει, δηλαδή στις αρχές του 2023, δεν ξέρω αν έχω τέτοια πράγματα ή πώς θα είναι αυτά, γιατί τώρα τα κοιτάω και εγώ και ψάχνω. Η σύνταξη θα αυξηθεί. Το επίδομα δεν ξέρω αν θα το πάρετε με 780. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Έχω 40 χρόνια εργασίας, κύριε Ξενάκη, και μου βγάλανε. Έχω 40 χρόνια εργασίας ακριβώς και μου βγάλανε 780 ευρώ το ποσό αυτό με 90% και 90% αναπηρία. Έχω ακροτεριασμένο μέλος συγκεκριμένο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα αρχικά. Δεν μπορώ να απαντήσω στο θέμα. Οι αυξήσεις πάντως που είναι να δοθούν είναι της τάξης του 3%. Ναι. Αυτές τις αυξήσεις θα τις πάρουν όσοι πρώτη χρονιά. Δεν έχουν προσωπική διαφορά. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν, πώς το λένε, τις αυξήσεις στο σημείο που θα καλύψουν την προσωπική. Όχι, γιατί έχουν και πιο μικρές έχουν την προσωπική διαφορά. Και αυτοί οι οποίοι έχουν επίσης θα πάρουν και κάποιο ποσό για να αντισταθμίσουν την προσωπική διαφορά. Αυτά τα 100-150-200 ευρώ. Εσείς που ανήκετε όμως, εγώ δεν μπορώ να σου πω από εδώ, ούτε κανείς μπορεί να σου το πει, αν δεν ξέρει λεπτομέρειες περισσότερες.
Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε η διαφήμιση για το άνοιγμα λογαριασμού. Πάμε, ναι. Σε πιστεύω, αλλήμον. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα σας. Από το Ήλιον. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Προστάμενε. Γεια σας κύριε Γιάννη. Καλησπέρα και στους συνεργάτες σας, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Στούμπο. Και ας μην συμφωνούμε και ας μην ταιριάζουν τα αίματά μας. Με ποιον? Απόψε εγώ δεν θα σας μαφρίσκω ψυχή με αυτά όλα που ακούω. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι ενοχλημένος με πολλούς που ασχολούνται περισσότερο με τα απορρυπαντικά παρά με την ακρίβεια που είναι στα είδη διατροφής. Ένας από αυτούς σε ένα κανάλι προχτές πριν από το δικό σας είχε προηγηθεί, είχα μαζευτεί 5-6 πρόεδροι, ήταν η νύχτα των πρόεδρων φαίνεται, και ένας από αυτούς πολύπλοκος ασχολήθηκε μόνο και μόνο για την ακρίβεια στα απορρυπαντικά και στα ξηραφάκια. Και λέω τώρα, επειδή ήμουν πολύ μικρός πριν την κατοχή, η μητέρα μου, μήπως το ψωμί απάνω μου βάζε απορρυπαντικά, ήταν φτηνά τότε και μου βάζε τρινάλ και υγρά για τα πιάτα. Και λέω τώρα, αστερούνται τα παιδάκια, όλες αυτές τις λιχουδίες που ακριβήνανε. Το δεύτερο που τον απασχόλουσε από τον κύριο ήταν τα ξηραφάκια. Είπε ότι τα ξηραφάκια κρύβηναν από 3,5-4,5, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά θυμήθηκα από μια θεατρική επιθεώρηση τον Πέτρο Κυριακό που έλεγε «Ανάμεσα στον ουρανό θα βάλω 3 ξουράφια για να περάσει η αγάπη μου να κόψει το λαιμό της». Οπότε το κόψιμο του λαιμού έγινε δύσκολο, ναι, ακριβό, και θα περιμένουμε να φτηνίνει να πούμε το νου, άντε κόψε το λαιμό σου ρε. Λοιπόν κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ καλό που με ακούσατε. Τα ξηραφάκια πάντως ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Είναι χρήσιμα για όσα μας ξυριζόμαστε και τακτικά, έτσι δεν είναι, είναι χρήσιμα και τα ξηραφάκια και είναι και ακριβά. Αλλά δεν είναι επίσης αυτή η ακρίβεια, ναι. Λοιπόν πάμε στον κύριο Χρήστο του Κορυδαλό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Ήθελα να σας πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στις εκλογές που γίνανε και βγήκε ο κύριος Κασελάκης, είχα ψηφίσει κυρία Αξόγλου. Ναι. Αλλά εγώ κοιτάζω η πλειοψηφία λέει ψήφισε τον κύριο Κασελάκη. Οπότε είναι τον κύριο Κασελάκη. Καταλάβατε. Βεβαίως. Αυτή τώρα η 5-6 μας είχαν δανείσει οι 53, θα πει ο τσακαλώτος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Στο καλό να πάνε. Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε. Μάλιστα. Εκτός αυτό, αυτή που βγαίνει τώρα κύριε Ξενάκη, ο κύριος Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί βγαίνουν και θα φτιάξουν κόμμα, λέει. Τι κόμμα να φτιάξουν αυτοί. Αυτή η συνέχεια ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να βγει και είχαν λησιάξει να τον εφάνε. Κατάλαβα. Μπήκε πρόεδρος, τέλειωσε. Αυτόν υποστηρίζουμε τώρα. Όλοι συνέχεια. Και μην ακούσε αυτή, φύγανε από εδώ, φύγανε από εκεί. Αυτή μόνοι της θα βγαίνουν μετά. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Χρήστο, ευχαριστούμε. Και κάτι άλλο, αν με ακούει ο κύριος Κασελάκης, δώστε το τηλέφωνο να με πάρει. Λοιπόν κύριε Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Είναι για το Μητρό Στελεχών. Για το Think Tank, 3.000 λέει έχουν δηλώσει για το Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι είπε σήμερα. Λοιπόν, πάμε, συγγνώμη, στον κύριο Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Και σε όλους σας. Σας ακούμε. Αυτό που έγινε απόψε, δεν θα πούτε για ακρίβειες που είναι συγκεκριμένα. Αυτό που έγινε απόψε, εγώ σαν Έλληνα και τρία αδέρφια που είμαστε και υπηρετήσαμε σε αυτόν τον τόπο 90 μήνες, αυτό που έγινε απόψε δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για την Ελλάδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, που έπρεπε να είχαν καλέσει τον πρέσβη της Βρετανίας και τον είχαν απελάσει από εδώ. Αυτό είναι η ξεφτύλα του τελικού, αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να μειώνεται την οικογένειά, όχι την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορέσαν ούτε οι Τούρκοι 400 χρόνια να τη μειώσουν. Ούτε τη γλώσσα, ούτε τη θρησκεία, ούτε την πατρίδα, ούτε την οικογένεια. Αυτό που έγινε απόψε ήταν ό,τι χειρότερο. Δεν υπάρχει άλλος πρωθυπουργός παγκοσμίως, ούτε στην Ελλάδα, να γίνει αυτή η ξεφτύλα που έγινε απόψε. Καληνύχτα. Και εύχομαι αυτοί οι προδότες να φύγουν απόψε κιόλας. Όχι αύριο, απόψε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προδότες και άλλες ακραίες αντιδράσεις να λείπουν, παρακαλώ, να μένουν για να κουβεντιάζουν τα υπόλοιπα. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι αυτή η δήλωση που έκανε ο Μητσοτάκης στο BBC για τα κλεμμένα Ελγίνια
Είναι αυτή η δήλωση η οποία εκνεύρισε τον κύριο Κασελάκη, την οποία δεν την κατάλαβε καλά και τον είχαμε την επικριτική δήλωση. Για να μην το κάνουμε, θα γίνει εσωτερικό θέμα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνει θέμα εσωτερική συζήτηση αυτό. Όχι, έχει δίκιο ο άνθρωπος ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα μην το συζητήσουμε, είναι πάρα πολύ. Διότι η αλήθεια είναι πως δεν έχει και προηγούμενο. Δηλαδή είναι εξόχως προσβλητική συμπεριφορά, προσβλητική στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, στο πρόσωπό του όμως προσβλητική και για όλους εμάς. Είναι και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό τώρα. Καλά, δεν μπορεί να γίνεται κάτι περισσότερο. Τέτοιες αντιδράσεις γίνονται εμφερμό. Και εγώ δεν ξέρω αν γίνεται κάτι περισσότερο και πώς ακριβώς πέραν της δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αν θα υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά προφανώς όσο είναι ο κ. Σούνακ εκεί, και φαίνεται πως θα είναι τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον, εκεί θα είναι μέχρι τις εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία, που πιθανότητα θα τις χάσει, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για σχέσεις. Θα είναι σε πολύ τυπικό επίπεδο η σχέση των δύο χωρών. Θέλει, όπως αυτό που λέει ο Δημήτρης, θέλει λίγο ψάξιμο και λίγο ρεπορτάζ και στις δύο πλευρές. Να δούμε τα εξοπλιστικά λίγα εκεί, να σας πούμε. Να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Ναι. Τουρκία, εξοπλιστικά και όλα αυτά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο. Θα το δούμε. Και ο Δημήτρης είναι αυτό. Πολύ προσβλητικό, είναι πρωτοφανές. Ναι. Πρωτοφανές επεισόδιο. Δεν αυτό μας το έλεγαν μια μέρα πριν ή τρεις ώρες πριν, θα λέγαμε μας κάνει κάποιο αστεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σταυρούλου του Παλιού Φαλήρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Σταυρούλου, μας ακούτε? Έχουμε δυσκολία με τη γραμμή. Με ακούτε? Παρακαλώ, κυρία Σταυρούλου, σας ακούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την ακούσουμε την κυρία Σταυρούλου. Τώρα θα κάνουμε συζήτηση, δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, αν δοκιμάσουμε αν έχουμε επόμενη γραμμή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζω πως θα είναι και βασικό θέμα και αύριο, δηλαδή, στη δημόσια συζήτηση. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό θα εξελιχθεί σε θέμα εσωτερικής. Στο ενδιάμεσο να πω εγώ βέβαια ότι αύριο το βράδυ εδώ θα έχουμε, δεν το είπα από την αρχή καθόλου, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεοχάρη, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία, και όχι μόνο του, θα τον έχουμε σε πάνελ μαζί με εκπροσώπους των κομμάτων έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έχουμε πολλά αρκετά θέματα να τον ρωτήσουμε και για αυτά που είπαμε σήμερα για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Και άλλα ζητήματα όμως, έρχεται και το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τώρα κατατέθηκε το νομοσχέδιο και έχει μία σημασία. Λοιπόν, ορίστε, βοηθήστε με, παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Είμαι συνταξιούχος από το 2014. Ναι. Δούλεψα 8 χρόνια επιπλέον. Έχω σταματήσει πριν 1,5 χρόνο. Έχω κάνει αιτήσεις στο ΕΜΦΚΑ. Για να ανέβει σύνταξη και τη μία μου λένε, παίρνω τηλέφωνο. Τη μία μου λένε, θέλω ένα ειδικό λογισμικό, την άλλη δεν έχουμε εντολή να τα βγάλουμε και να βγαλτήσει η σύνταξη. Ναι. Είστε συνταξιούχος από το 2014, αλλά σταματήσατε πριν από 1,5 χρόνο. Πώς γίνεται αυτό? Κύριε Γιώργο, ακούτε? Ναι. Ναι, είστε συνταξιούχος από το 2014, λέτε. Πώς σταματήσατε πριν από 1,5 χρόνο? Δούλεψα 8 χρόνια επιπλέον. Μάλιστα. Α. Είχατε δικαίωμα. Ναι. Δεν το ξέρω το θέμα σας τώρα. Δεν ξέρω. Άρα 1,5 χρόνο κάνουν για να σας βγάλουν σύνταξη. Αυτό λέτε τώρα. Δεν έχουμε λογισμικό, να σας το πάρω. Εγώ τους έχω πει. Ναι. Θα το πάρετε εσείς το λογισμικό. Για την κύρια σύνταξη. Για να αυξηθεί η σύνταξή μου. Είναι και άλλες περιπτώσεις. Λέτε για να βγάλετε επιπλέον χρήματα, λέτε έτσι. Ναι. Τώρα παίρνει την ελάχιστη. Την ελάχιστη παίρνει τώρα, ναι. Τώρα τι να σας πω, να τους το πάρετε εσείς το λογισμικό, κύριε Γιώργο, από τη Χαλκίδα. Όχι, αλλάξει, παίρνω τη σύνταξή μου κανονικά. Θα πρέπει να ανέβει και αύριο, δούλεψα 8 χρόνια. Ναι, ναι. Τι να σας πω. Έχετε δίκιο να σας πω, είναι το πιο κλισέ και συνήθως. Κύριε Γεωργιάδη, να το πείτε, εκεί που έρχεται, τι γίνεται η περίπτωση αυτή. Θα τον ρωτήσουμε, να θυμηθούμε τώρα. Κράτησε σημειώσει εκεί, σημειώσει. Ναι, ναι. Μπας και αύριο με τον. Βέβαια, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας. Όταν βρούμε τον κύριο, όταν τον έχουμε ξανά, θα τον έχουμε το επόμενο διάστημα. Θα είναι από τα θέματα η συντάξη και η απονομή του που θα τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο τηλεφώνημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο δηλαδή για τηλεφώνημα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν μαζί μας και απόψε το βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, είπαμε, με θέματα της καθημερινότητας σοβαρά, με την παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Θεοχάρη, εδώ μαζί μας. Και ως τότε, γεια σας, καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας.